Καλησπέρα σας, ματιές στα σπορ και σήμερα. Μείνετε μαζί μας ένα δίωρο αρκετά ενδιαφέρον. Θα δούμε όλη την αγωνιστική κίνηση του Σαββατοκύριακου. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ και άλλα αθλήματα. Εδώ μαζί με τον Θανάση τον Ντέγο. Είχαμε πλούσια αθλητική δραστηριότητα, Γιώργο, με κύριο χαρακτηριστικό, με κύριο το μεγάλο παιχνίδι, Κοζάνη Άρης, που θα πούμε στη συνέχεια σχόλια, βίντεο κτλ. Λοιπόν, να πούμε πρώτα, να ξεκινήσουμε όπως συνήθως, να πούμε τα δώρα μας. Έχουμε το μεγάλο δώρο που θα κληρωθεί στο τέλος της σεζόν. Είναι το σετ μπάνιου, μπανιέρα εφήρα με ακριλική, νυπτεροκολόνα, σετ λεκάνης, μπαταρία μπανιέρας, προσφορά του καταστήματος Πρεζέντο, δεύτερο χιλιόμετρο Κοζάνης Λάρισας. Και βεβαίως έχουμε από τον Ηλία τον Καλτσούνη δύο προσφορές. Ένα αντιγεννημικό από την εταιρεία Λετζέα, αλλά και μία φόρμα επίσης Λετζέα από τον Ηλία Καλτσούνη, όπως είπα και πριν, 48 εδώ στην Κοζάνη, αντιπρόσωπος πολλών εταιριών, Λετζέα, Πηγαία κτλ. Και να πούμε και το δώρο, το μπασκετικό που έχουμε. Αυτό θα γίνει με το τέλος του πρώτου γύρου της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ποια ομάδα μάλλον θα είναι μπροστά από τις πέντε, μια και ο Ηρακλής αποχώρησε. Πέντε ομάδες είναι οι δυτικομακεδονικές. Ποια ομάδα πιστεύετε θα είναι από τις πέντε δυτικομακεδονικές η πρώτη? Εσείς δεν έχετε παρά να τηλεφωνείτε στο 322-33-24610-322-33, εσωτερικό 2, να δηλώνετε και για τα σημερινά μας δώρα, μια κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, αλλά και να δηλώνετε ποια ομάδα από τις δυτικομακεδονικές πιστεύετε ότι θα τερματίσει πρώτη από τις 5. Εδώ έχουμε ένα δώρο αρκετά σημαντικό, αρκετά σημαντικό, ένα set box 265 ευρώ της Λετζέα από ποιον άλλον, από τον Ηλία τον Καλτσούνη, αθλοκίνηση 48, επίσημος αντιπρόσωπος Λετζέα, Μόλτεν, Select, Μικάσα, καθώς και αντιπρόσωπος της Τζιβόβα. Και βέβαια, Γιώργο, και ευχαριστούμε τους χορηγούς μας, τον Αθλητικό Σύλλογο Σπάρτακος Τζιμ στην Κέρτσο και Εδέσης Γωνία εδώ στην Κοζάνη, τις σχολές οδηγών του Παγούνης, Ιωνίας 2 επίσης στην Κοζάνη και τις αντιπροσωπείες βιομηχανικών εργαλειών μέσα προστασίας εργαζομένων Κέρτσο και Πατριάρχου Φωτίου 8 στην Κοζάνη. Πάμε στο ποδόσφαιρο, πάμε στην Τρίτη Εθνική. Την ήττα με 1-0 γνώρισε η Κοζάνη μέσα στην έδρα της με αντίπαλο τον Άρη Θεσσαλονίκης. Οι ερυθρόλευκοι στάθηκαν στο παιχνίδι αξιοπρεπέστατα, έπαιξαν με ψυχή και πάθος, αλλά σε τέτοια μεγάλα παιχνίδια χρειάζεσαι και την τύχη. Μια τύχη δεν την είχε η Κοζάνη, που για 14-15 λεπτά δεν την είχε. Θα μπορούσε να πάρει, διάβασα και σματιές που έγραψες, να πάρει κάτι παραπάνω. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπες, που έγραψες μάλλον. Άξιζε κάτι παραπάνω. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ο Άρης πιο έμπειρη ομάδα, είχε και την στήριξη του κόσμου του, αρκετοί φίλαθλοι τον ενίσχυσαν και έτσι πήρε την νίκη. Ο κύριος Παρασκευάς έστησε με αριστοτεχνικό τρόπο την ομάδα, έκλεισε τους χώρους δυσκολεύοντας τους παίκτες του Άρη να δημιουργήσουν ευκαιρίες. Βέβαια είχαν τον έλεγχο του παιχνιδιού, είχαν την κυκλοφορία, αλλά μέχρι εκεί δημιουργούσαν φάσεις με το σταγονόμετρο. Με ένα γκολ στο 76 όμως του Ενλουντούλου, που μπήκε. Ήταν και ο καλύτερος παίκτης του αγώνα, θα έλεγα. Αλλαγή, ο Άρης πήρε την πολυπόθητη νίκη. Να πούμε ότι ήταν γύρω στα 1.200 άτομα. Σάκη. Και από τις δύο πλευρές ξεπερνούσαν σίγουρα τους χίλιους, ναι, από τη Θεσσαλονίκη και από τις γύρω περιοχές εδώ της Βόρειας Ελλάδας που υποστηρίζουν την ομάδα του Άρη. Ο Άρης είχε και δοκάρι με τον Καπνίδη στο 54. Βέβαια, οι ερυθρόλευκοι φωνάζουν και για μια περίπτωση πέναλτι σε ανατροπή του Ηλία. Ένα λεπτό αμέσως μετά την επίτευξη του γκολ του Άρη, ο διοικητής έδειξε την κίτρινη κάρτα στον παίκτη της Κοζάνης, θεωρώντας ότι έκανε θέατρο. Να πούμε, Σάκη, εδώ πριν περάσουμε στον Ιορδαϊκό, ότι ένα μεγάλο στίχημα από τον κύριο Παρασκευά και τον συνεργάτη του, τον Σάκη, τον Τζικαλιό, και στο τεχνικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης, φαίνεται να κερδίζεται. Έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία και τεχνικά. Ναι, είναι η πρώτη φορά, η αλήθεια είναι, που είδαμε ότι αλλά κοζάνε. Και στη φυσική κατάσταση έδειξε ότι σιγά σιγά η φυσική κατάσταση την αποκτούν οι υποδοχές. Παρόλο που, Γιώργο, για πρώτη φορά φέτος η Κοζάνη είναι και στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, να πούμε. Μετά την νίκη που έκανε ο Εύρος Σουφλίου, πέρασε στην τελευταία θέση η Κοζάνη. Είναι στην τελευταία θέση η Κοζάνη. Υπάρχει αισιοδοξία. Ένα βαρύ πρόγραμμα φεύγει. Έτσι έχουμε τώρα στην Καβάλα. Από εκεί και πέρα όμως. Το ρεπό έγινε με το Άρη. Παίξαμε. Ωραία. Οι ομάδες δεν έχουν ξεφύγει. Είναι κοντά η αλήθεια. Αισιόδοξα τα μηνύματα από το παιχνίδι του Άρη, τα είπαμε, και τεχνικά και θέματα φυσικής κατάστασης. Το δίδυμο είναι
είναι ικανό για τα πάντα. Και μην ξεχνάς ότι με το βαθμολογικό σύστημα 3-1-0 τα πάντα ανατρέπονται. Μία νίκη να κάνει η Κοζάνη και μία ήττα μια άλλη ομάδα, αμέσως πλησιάζει. Πάμε στον Ιωρδανικό που δεν μπόρεσε να φύγει από τη Δράμα με κάτι θετικό, αφού είχε μέτρη απόδοση. Θα δούμε και τι δήλωσε ο προπονητής του Ιωρδανικού που άφησε κάποιες αιχμές για κάποιους ποδοσφαιριστές. Θα δούμε τι δήλωσε. Τίποτα δεν θύμισε τις προηγούμενες καλές εμφανίσεις και γνώρισε όπως ήταν αναμενόμενο μετά από μια μέτρια απόδοση την ήττα από την Δόξα Δράμας με 3-1. Τα γκολ της συνάντησης στο 28 ο Γαϊδαρτζής, στο 44 πάλι ο ίδιος παίκτης έκανε το 2-0 και στο 86 ο Δούμπλατζης σημείωσε το 3-0 για να μειώσει ο Ιωρδαϊκός το 91 με τον Χαραλαμπίδη. Η Θεία Ελαφρυνότητα τώρα δεν μπόρεσε να πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης, αν και σύμφωνα με την εικόνα του παιχνιδιού την δικαιούνταν. Από τη μια όμως η αστοχία των ποδοσφαιριστών της και από την άλλη η διαιτησία που σε 2 περιπτώσεις, όπως μας είπαν οι άνθρωποι του Φιλότα, έκλεισαν τα μάτια σε 2 περιπτώσεις πέναλτι, δεν έφεραν το αποτέλεσμα μάλλον στο 0-0. Να πάμε στα αποτελέσματα. Και τα αποτελέσματα. Ναι, ένατη αγωνιστική. Απόλλων Κρέας Βρύσης Βυζάντιου Κοκκινοχώματος 2-1. Λαγκαδάς Εθνικός Νέου Αγιονερίου 1-1. Θεία Ελαφρυνότητα Καμπανιακός 0-0. Νέστος Χρυσούπολης Ηρακλής Αμπελοκήπων 5-1. Δόξα Δράμας Εορδαϊκός 3-1. Καλαμαριά Καβάλα 1-5. Εύρος Σουφλίου Εθνικός Αλεξανδρούπολης 1-0. Κοζάνη Άρης 0-1. Ρεπό Εθνικός Γαζόρου. Πάμε να δούμε και τη βαθμολογία. Ήταν η ένατη αγωνιστική στον πρώτο όμιλο. Ο Άρης είναι μόνος του με 22 βαθμούς. Η Δόξα Δράμας έχει 18 βαθμούς. 15 είναι για τον Έστω Χρυσούπολης. Από 14 σε Καβάλα και Αγιονέρη. Στους 13 βαθμούς είναι το Κοκκινόχωμα. 12 για τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Ο Καμπανιακός επίσης έχει 12 βαθμούς. 11 για την Κρία Βρύση. Ο Ορδαϊκός 10 βαθμούς όπως και ο Εθνικός Γαζόρου. Να πούμε, Γιώργο, ότι ο Ορδαϊκός γνωρεί την νίκη από την δεύτερη αγωνιστική που είχε κερδίσει εδώ την Κοζάνη. Να δούμε και τις υπόλοιπες θέσεις. 9 για το Σουφλί, που πλέον με την νίκη του έφτασε τους 9 πόντους. Ο Ηρακλής Αμπελοκήπων είναι στους 8, όπως και ο Λαγκαδάς και ο Φιλότας μετά την ισοπαλία. 7 βαθμούς για τον Απόλλων Καλαμαριάς που κάνει ένα πολύ άσχημο ξεκίνημα. Αλλά και η Κοζάνη στην τελευταία θέση με 6 βαθμούς και 2 νίκες. Πάμε να δούμε και την επόμενη αγωνιστική. Καβάλα Κοζάνη, πολύ δύσκολη αποστολή για την ομάδα του Γιάννη Παρασκευά. Εορδαϊκός Εύρος Σουφλίου, Βυζάντιο Κοκκινοχώματος Θεία Ελαφρυνότητα, Λαγκαδάς Απόλλων Κρέας Βρύσης, Εθνικός Αγιονερίου Νέστος Χρυσούπολης, Καμπανιακός Δόξα Δράμας, Ηρακλής Αμπελοκήπων Απόλλων Καλαμαριάς, Εθνικός Γαζόρου Άρης Θεσσαλονίκης και Ρεπό ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης. Πάμε στην εικόνα, πάμε να δούμε πώς διαμορφώθηκε αυτό το 0-1 υπέρ του Άρη, καθώς και δηλώσεις των προπονητών. Έχουμε σέντρα λοιπόν, Κοζάνη Άρης στο δημοτικό στάδιο της Κοζάνης, ένα παιχνίδι που παρακολουθείτε ζωντανά και αποκλειστικά μέσα από τις κάμερες του metrosport.gr. Φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή, εκεί ο Ραούλ Μπράβο, ευκαιρία για τον Άρη να ανοίξει το σκορ μόλις στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης με τον Ραούλ Μπράβο. Να καταφέρνει ο Ντούνης, η μπάλα κοντράρει και τώρα Πόη, ένα shoot ball out. Καπνίδης κάνει ένα σουτ, μπάλα γκελάρει στο έδαφος και ο νομικός με δεύτερη προσπάθεια θα μπλοκάρει την μπάλα. Ο Τραυλός εκτελεί το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι και φαλιά εμπαλάουτ. Κάνει κίνηση και ο Ραούλ Μπράβο, Πόη θα κάνει ένα σουτ, ο νομικός θα πέσει και θα απομακρύνει σε κόρνερ. Τραυλός μέσα στην περιοχή του Τζινάρη, μπάλα, ο Ισπανός θα βγει και θα μπλοκάρει. Η ομάδα του Άρη στο 53. Ο Τάτος θα εκτελέσει μέσα στην περιοχή. Απομακρύνουν οι αμυντικοί της Κοζάνης σε κόρνερ. Ο Πόη θα εκτελέσει το κόρνερ. Πόη εκτελεί. Κεφαλιά. Δεν υπάρχει γκολ. Τεράστια ευκαιρία για τον Άρη. Μπήκε ο γιατρός της Κοζάνης. Εδώ βλέπουμε την εκτέλεση κόρνερ από τον Πόη. Η κεφαλιά του Καπνίδη. Μπάλα βρίσκει στο δοκάρι και χαματάει για τον Πετράκο. Ένα σουτ που γίνεται ball out. Ο αρχηγός του Άρη θα βγάλει μια σέντρα, η κεφαλιά του Λεντούλου και γκολ για τον Άρη. Να που ο Γάλλος λύνει τον στο γόρδιο δεσμό και φέρνει τον Άρη μπροστά στο σκορ. Κιβελίδης το Κιλκής. Να δούμε όμως πρώτα αυτή την προσπάθεια των γηπεδούχων. Η μπάλα φτάνει στον Ηλία μέσα στην περιοχή. Θα δει και την κίτρινη κάρτα ο Ηλίας για θέατρο, με απόφαση του διαιτή που ξεσηκώνει και τις διαμαρτυρίες. Εδώ ο κύριος Μπαλατσούκας, βλέπουμε ξανά την απομάκρυνση του Ραούλ Μπράβο. Ο Ηλίας έχει την μπάλα στα πόδια του. Το
παιχνίδι ολοκληρώνεται στην Κοζάνη. Θα έλεγα ότι ήταν ένα περίεργο μάτι σήμερα. Μπήκαμε στο πρώτο ημίχρονο, ξεκινήσαμε το πρώτο δεκάλεπτο, ξεκινήσαμε καλά. Και όσο περνούσε η ώρα μετά, είχαμε μια πτώση στην απόδοσή μας. Αυτό είναι και ότι ο αντίπαλος μας έκλεισε πολύ καλά τους χώρους και δεν μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες όπως είχαμε δημιουργήσει σε προηγούμενα παιχνίδια. Θέλω να πω ότι εμείς ερχόμαστε από τρία συνεχόμενα παιχνίδια και ο κάθε αντίπαλος που παίζουμε, όπως ο σημερινός, έρχεται από ρεπό και έτσι μας βρίσκει και λίγο κουρασμένους. Όχι αυτό είναι σαν δικαιολογία, αλλά είναι και αλήθεια. Θα ήθελα να δώσω πολλά συγχαρητήρια στον αντίπαλο και καλή συνέχεια. Κοζάνη, παρά το γεγονός ότι είναι χαμηλά σε κάθε βαθμό, έδειξε ότι είναι ένας αξιόμαχος αντίπαλος. Αν μπορούσαμε να την κατατάξουμε κάτι σε σχέση με τους προηγούμενους αντιπάλους, πώς την βλέπετε αυτά που αντιμετώπισατε? Είναι μια πολύ καλή ομάδα, έχει ένα πολύ καλό σύνολο. Παίζει πάρα πολύ καλά την άμυνα, τους κλείνει τους χώρους πάρα πολύ καλά και γι' αυτό μας δυσκόλεψε και σήμερα. Καταρχήν, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον Άρη και να τον ευχηθώ γρήγορα να ανέβει στα σαλόνια της Super League, γιατί η θέση είναι εκεί. Για το παιχνίδι θέλω να πω ότι ήμασταν καλά διαβασμένοι, κλείσαμε τους χώρους του Άρη και περιμέναμε ότι κάπως έτσι θα πάει το παιχνίδι. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά και από εδώ και πέρα η συνέχεια δικιά μας σίγουρα είναι δύσκολη, έχουμε διαφορετικούς στόχους από το Άρεος, αλλά θα παλέψουμε μέχρι τέλος για να φέρουμε την Κοζάνη εκεί που την αρμόζει και να τη σώσουμε όσο περίεργα γίνεται. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αν είχαμε και λίγο ότι είχε παραπάνω, μπορούσαμε τουλάχιστον να έχουμε πάρει την ισοβαλία. Το μεγάλο στίγμα για σένα, Γιάννη, που ανέλαβε στο και λίγο καιρό την ομάδα ήταν η επανάκτηση της μη καλής φυσικής κατάστασης της ομάδας που έδειχνε στα τελευταία παιχνίδια. Ναι. Βλέπουμε ότι κερδίζεται το στοίχημα. Θεωρώ ότι, δεν θέλω να πω γιατί τι έγινε, θεωρώ ότι σίγουρα η ομάδα μας έδειξε σημάδια κούρασης και είναι φυσιολογικό αυτό όταν παίζει με τον Άρη και συγκεκριμένα την μπάλα τόσο καλά και στρέχει, ο Άρης παίζει με την μπάλα και εμείς τρέχουμε για να καλύψουμε χώρους. Θεωρώ ότι αν ήμασταν λίγο πιο έτοιμοι σε θέματα φυσικής κατάστασης, να ήμασταν και πιο καλοί και να πήραμε και πιο καλά μπροστά για να τελειώσουμε κάποιες φάσεις οι οποίες έδειξαν ότι η ομάδα μας πήγε να βγει, αλλά δεν είχε τα κουράγια να το κάνει. Να ευχαριστήσουμε και το Metro Sport για την εικόνα που μας έδωσε από τον αγώνα Κοζάνης. Κακό πάντως παιχνίδι, Γιώργο. Το περισσότερο ενδιαφέρον είχε από την κερκίδα με τους φιλάθλους του Σμέν και του Δένα παρά στον αγωνιστικό χώρο. Δεν δημιουργήθηκαν και πολλές ευκαιρίες. Αν ξέρεις κανείς τον γκολ και δύο-τρεις άλλες φάσεις, νομίζω ήταν πολύ κακό παιχνίδι που θα ξεχαστεί γρήγορα τουλάχιστον από πλευράς αγωνιστικού χαρακτήρα. Λοιπόν, ο Ιωρδακός, όπως είπαμε, έχασε 3-1. Έχουμε τις δηλώσεις του κυρίου Σιαπανίδη, άρα και του ποδοσφαιριστή του Σερσέμι. Ο κύριος Σιαπανίδης είπε ότι δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος από την. Ναι, τώρα έχει 7-8 παιχνίδια, δεν έχουν πάρει νίκη, όσο να είναι. Έριξε και κάποια ευθύνη σε κάποιους ποδοσφαιριστές, έτσι. Θα δούμε. Ήρθαμε να παίξουμε σήμερα σε μια από τις καλύτερες ομάδες στην κατηγορία, σε μια πολύ δύσκολη έδρα. Είχαμε και το μεσοβδόματο στις 4 μέρες αυτές που προετοιμαστήκαμε για αυτό το παιχνίδι. Ξέραμε το βαθμό της δυσκολίας, αλλά εμείς σήμερα ήρθαμε εκδρομή στη Δράμα. Στο πρώτο ημίχρονο δεν μπήκαμε σε καμία στιγμή στη φιλοσοφία του παιχνιδιού. Άλλα πράγματα έπρεπε να βάλουμε στο παιχνίδι μας και βάλαμε ακριβώς τα αντίθετα. Χάσαμε πολλές μονομαχίες. Στα πρώτα 15 λεπτά η ομάδα της Δράμας είχε πολύ καλό ρυθμό στο παιχνίδι της, μας πίεσε πάρα πολύ. Εμείς απέναντίας ήμασταν επιπόλαιοι, χωρίς αυτοπεποίθηση. Βέβαια, δώσαμε και δύο εύκολα γκολ στον αντίπαλο με δύο φτηνά λάθη. Όσο κι αν προσπαθήσαμε να μπούμε στο δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι, ήταν μια εμφάνιση μίζερη από την ομάδα μου. Μια εμφάνιση που δεν αρμόζει την ομάδα του Ορδαϊκού. Μετά το 2-0 το να προσπαθείς να παίξεις, είχε ήδη χαθεί το τρένο. Πιστεύω να μας γίνει μάθημα, ήταν η πρώτη φορά που συνέβη αυτό. Δεχτήκαμε 4 τέρματα στις 8 αγωνιστικές και σήμερα ήμασταν για τα πανηγύρια και δεχτήκαμε 3 μόνο σε ένα παιχνίδι, χωρίς να θέλω να μειώσω την ομάδα της Δράμας. Ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ίσως η καλύτερη που συναντήσαμε μέχρι τώρα. Περιμένω από την ομάδα μου να σοβαρευτεί και να ανασυνταχθεί από το αμέσως επόμενο παιχνίδι. Πιστεύω ότι μπορούσα να πάρετε κάτι σήμερα.
Το πιστεύαμε, αλλά η εικόνα που έχει η ομάδα μου σήμερα πήρε αυτό ακριβώς που της άξιζε. Έχουμε ταλέντο σαν ομάδα, αλλά δεν φτάνει να μένεις μόνο στο ταλέντο. Τα παιχνίδια στη γάμα την υγεία θέλουν διάρκεια και ρυθμό και εμείς δεν μπορούσαμε σε καμία στιγμή του παιχνιδιού να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις απαιτήσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο, αν και κάνετε νωρίς τις δύο αλλαγές, τις δύο πρώτες αλλαγές, για να προφανώς για το κέντρο και για το χώρο του κέντρου, δεν έδωσε η ομάδα σας αυτό το διαφορετικό που θα μπορούσε να φέρει την ανατροπή. Πού θεωρείτε ότι πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό? Είχαμε κάποιους ποδοσφαιριστές που παίζανε για την πάρτι τους, κάνουν το κεφαλιού τους. Και επειδή είναι σύνηθες φαινόμενο σε κάποιους, πρέπει να καταλάβουν και θα το καταλάβουν στην πορεία ότι με τέτοια σκέψη, με τέτοια φιλοσοφία δεν μπορούν να λειτουργήσουν στο σύνολο. Από εκεί και πέρα, ο ποδοσφαιριστής ο οποίος μπήκε στο ημίχρονο, ένα παιδί που είναι 15 μέρες τραυματίας, του δίνω το ελαφρυντικό ότι επειδή είχε αποχή, δεν μπορούσε να έχει το ρυθμό σε ένα τόσο πιεστικό παιχνίδι. Δεν μας έδωσε βοήθηση. Δεν μπήκαμε καθόλου στο μάτς από την αρχή του παιχνιδιού. Πρέπει να μπαίνουμε καλύτερα. Τα είχαμε πει, αλλά δεν έγινε αυτό. Εντάξει, ευθύνη. Ήρθαμε σε μια πολύ καλή ομάδα να παίξουμε. Πρέπει να πάρουμε και εμείς παίχτες τη δικιά μας την ευθύνη. Δεν φταίει πάντα ο προπονητής. Πρέπει να το δούμε αυτό μόνοι μας. Και πρέπει να γίνουμε πιο πολύ ομάδα για τη δικιά μου την ομάδα. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο οικογένεια για να αλλάξουμε πράγματα. Πιστεύω ότι με το υλικό που έχει μπορεί να παραμείνει, ναι, αλλά με σοβαρή προσπάθεια. Εντάξει, πέφτουν πολλές ομάδες στην κατηγορία, αλλά έχουμε μια ομάδα που πιστεύω ότι στο τέλος θα παραμείνει γιατί της έχει τις δυνατότητες. Αρκετά καυστικό στις δηλώσεις. Η δήλωση του Γιώργου ότι είμαστε για τα πανηγύρια γιατί κάποιοι ποδοσφαιριστές παίζουν για την Πάρτη, νομίζω τα λέει όλα. Άρα ο Δημήτρης, σαν τεχνικός, πρέπει να πάρει κεφάλια που λέμε και η ομάδα να ανασυνταχθεί. Αρχής γενομένης από το παιχνίδι του Κυριακάτικου με τον Εύρο Σουφλίου, ένα παιχνίδι που είναι μη τι άλλο στα μέτρα του Ιορδαϊκού, πρέπει να το πάρει για να ξαναπάρει την πρόση ομάδα. Και πιστεύω, Σάκη, πριν περάσουμε εδώ στους καλεσμένους, μία ήττα από τη δόξα δράμας, από τη δυνατή δόξα δράμας, σίγουρα έρχεται. Δεν θα έφερνε σε αυτή την κατάσταση το Δημήτρη του Σιωμανίδη. Τώρα, προφανώς κάτι. Μαζεύτηκαν και κάποια άλλα από τις προηγούμενες αγωνιστικές. Κάτι δεν του άρεσε. Κάποιες άλλες ισοπαλίες εντός έδρας με καμπανιακό και με το φιλότα ισοπαλία. Και γι' αυτό έκανε αυτές τις δηλώσεις. Δεν ήταν τόσο ήττα, επαναλαμβάνω, 3-1. Ίσως η εμφάνιση, ίσως κάποια πειθαρχία δεν του άρεσε. Ίσως και στις προπονήσεις είδε κάτι ο άνθρωπος. Ωραία. Για να το πει. Περνάμε από, πώς είπαμε, από το ποδόσφαιρο και από το χόρτο στο πάρκε. Στο πάρκε. Το έχουμε κάνει σύστημα. Κάνει, ναι, τώρα τρεις εκπομπές. Στις τελευταίες εκπομπές. Κοντά μας σήμερα η ομάδα μπάσκετ της Ελλήμιας. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε τον Στέλιο τον Τζιρέκα, τον πρόεδρο της Ελλήμιας. Καλησπέρα, Στέλιο. Καλησπέρα. Να πούμε τον Λάμπη τον Μαρούδη, γενικό αρχηγό της Ελλήμιας. Καλησπέρα, Γιάννη. Και τον προπονητή της ομάδας, τον Κώστα τον Καραγιαννίδη. Καλησπέρα και από μένα. Στέλιο, πρόεδρος Ελλήμιας, από πότε και ποιο ήταν το ερέθισμά σου να ασχοληθείς για την Ελλήμια? Πρόεδρος τα τελευταία 3 χρόνια, στην ομάδα πολλά χρόνια, κάμποσα χρόνια, και στα κοινά πάρα πολλά χρόνια. Και μιλάω για πάρα πολλά χρόνια, ήμασταν με το σύλλογο, με το μορφωτικό. Μετέπειτα, ένα από τα ερεθίσματα είναι ο γιος μου που από μικρός ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ. Πήρα απόφαση και εγώ να ασχοληθώ και με το συγκεκριμένο το σύλλογο, να βοηθήσω και μπήκαμε βαθιά. Με τι κίνηση ήταν αυτό που σε παρακίνησε να ασχοληθείς, γιατί είσαι και δημοτικός σύμβουλος από ό,τι γνωρίζουμε, αλλά ασχολήθηκε και με τον μπάσκετ. Τι ήταν αυτό που σε παρότερε να ασχοληθείς και με την ομάδα της Ελλήμιας, μεταξύ των άλλων που ασχολείσαι? Σας είπα, είναι ότι ήθελα να βοηθήσω. Ήθελα να βοηθήσω. Απλά μια βοήθεια. Και για το, κοίταξε, συνήθως αυτό γίνεται και θα μείνω στο κομμάτι αυτό ότι με παρότρινε και ο γιος. Συνήθως αυτό γίνεται. Ήταν όντως. Οι πατεράς ακολουθούν και τα παιδιά. Επειδή θέλω οι γονείς να βρίσκονται κοντά στα παιδιά, και το λέω με ένα μικρό παράπονο αυτό. Δεν είναι πάντα οι γονείς κοντά στα παιδιά. Το λέω έτσι καμιά φορά. Όταν αποφασίζουν, εννοείται να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, έτσι. Καλά είναι οι γονείς να είναι κοντά στα παιδιά τους, να παρακολουθούν, να έρχονται στο γήπεδο, να βλέπουν τι γίνεται εκεί μέσα. Λοιπόν, η ομάδα μας, ο Γυμναστικός Σύμβουλος της Ελλήμιας, να πω δύο κουβέντες. Ναι, ναι. Πώς ιδρύθηκε και τα ήρθε από την συνένωση δύο παλιότερων ομάδων, του Γυμναστικού Σύλλογου Ανοκόμης και του Εθνικού Κρόκου.
Το 2001 έγινε με την ονομασία Γάμα Σίγμα Ελλήμιας, με την κατασκευή και τον κλειστού γυμναστήριο στην Ανοκόμη. Είμαστε τυχεροί που έστω και αυτό το υποτύπω, δεν είναι από τα καλύτερα, αλλά το κλουβί αυτό είναι καλό. Είναι καλό. Ο σκοπός του συλλόγου και ο σκοπός μας είναι να φέρουμε τα παιδιά μέσα στο γήπεδο για να αποφεύγουν άλλες κακοτοπιές. Είναι κάτι που το λέμε, έχει γίνει πλέον και να λέμε όλοι ότι πρέπει τα παιδιά να μπουν μέσα στο γήπεδο, να αθλούνται, να ξεφύγουν από άλλες κακοτοπιές και εφόσον είμαστε στο μπάσκετ να μάθουν τα μυστικά του μπάσκετ. Τα μυστικά του μπάσκετ τα οποία θα τα... Υπάρχουν άνθρωποι που παίζουν χρόνια, ασχολούνται με τον μπάσκετ όπως είναι ο κότς. Και πολύ έμπειρος Κοριανίδης, έχει παίξει ακριβώς, και στη Γάμα Εθνική. Και με το μεράκι που έχουν και την όρεξη, θέλουν να μεταδώσουν αυτοί οι άνθρωποι, με τη βοήθεια τη δικιά μας, θέλουν να μεταδώσουν στα μικρά τα παιδιά τα μυστικά του μπάσκετ. Και θα το πετύχουμε. Το υλικό κυρίως είναι από την ομάδα, από εκεί, από τις ομάδες είναι από εκεί, από την περιοχή. Το υλικό είναι, όπως λέγει η ονομασία, είναι Γάμα Σίγμα Ελλήμιας, είναι από την περιοχή μας, γιατί δεν μπορεί μόνο από το χωριό. Από το χωριό μας να είναι μόνο η ομάδα. Είναι και από τις γύρω περιοχές. Πάντως δεν αποκλείεται και παιδιά, αν είναι από τον πατερό να έρθουν να παίξουν. Όχι, αλλήμον. Τουλάχιστον στην ομάδα έτσι. Έχουμε και παίξει και από Αθήνα. Θα παίξει. Εντάξει. Έχουμε απλά και ο κορμός της ομάδας είναι αυτός. Ο κορμός τηλεφώνηται και από άλλες περιοχές. Ναι, και δύσκολη προσπάθεια. Σίγουρα βλέπουμε ότι υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες παντού. Ναι, παντού. Έχεις ανθρώπους δίπλα σου που. Ναι. Μπορώ να πω ότι ο τίτλος πρόεδρος δεν είναι ότι. Εντάξει, κάποιος έπρεπε να είναι πρόεδρος. Είναι δικαμελές στο Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι μεγάλη υπόθεση. Γιατί βλέπουμε ανθρώπους, πάμε σε άλλους συλλόγους, σε άλλες ομάδες και λένε ότι δεν είμαστε. Εμείς είμαστε 11 άτομα και προσπαθούμε να στηρίξουμε ένας τον άλλον. Γιατί όσο πιο πολλά άτομα είναι, τόσο πιο καλύτερο, πιο εύκολο είναι. Έχουμε μετακινήσεις, έχουμε μεγάλες αποστάσεις, είναι προβλήματα. Είναι η οικονομική δυσκολία η οποία. Έχει πάει παντού πλέον, το ζούμε καθημερινά. Οι θεσμοί, γενική γραμματεία, το κράτος γενικά έχει απομακρυνθεί, έχουν φύγει. Και οι μόνοι, αφού πλέον και οι χορηγοί, σε εισαγωγικά αυτοί που μπορούσαν να βοηθήσουν τα μαγαζιά, τα καταστήματα και τα τοπικά, εφόσον δεν έχουν εμείς, δεν μπορούν και αυτοί να προσφέρουν. Και μείνανε, ο χορηγός μας είναι οι γονείς. Εμείς δηλαδή. Πάλι εμείς για εμάς. Παρ' όλα αυτά, ο δρόμος, η ομάδα πάει καλά. Έχει 2-2, μας τα πει πιο αναλυτικά και ο προπονητής. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στους 120 αθλητές μέσα στο σύλλογο. Οι ακαδημίες είναι 90 παιδιά. Έχουμε παιδιά τα οποία από 6 χρονών. Δημιουργήσαμε εδώ και 2 χρόνια. Δύο χρόνια είναι η δημιουργία των ακαδημιών. Όχι, πόσα χρόνια. Έχουμε πολλά χρόνια. Τα δύο τα τελευταία του χρόνια κάναμε. Ένα τμήμα προ-τζούνιορ, πειραματικά το οποίο πέτυχε. Δεν παιδάκι από τα νύπη. Είναι κάποια από αυτά που συμμετέχουν και σε αγώνες, αγωνιστικά, σε πρωτάθλημα. Ναι, έχουμε. Ο σύλλογός μας αυτή τη στιγμή έχει 6 αγωνιστικά τμήματα. Ωραία. 6. Μεγάλος. Μεγάλος. Έτσι. 6 αγωνιστικά τμήματα. Να βάλουμε στη συζήτηση και το Λάμπη. Λάμπη, εσύ πώς. Ποιο ήταν το δικό σου το ερέθισμα να μπλεχτείς με τον μπάσκετ και όχι με το ποδόσφαιρο. Ένα μικρό μπάσκετ. Έπαιζε. Έτσι. Πήγα μετά στη Θεσσαλονίκη, δεν συνέχισα βασικά. Μικρό στα μάτια. Και γύρισα στην περιοχή πάλι και οι φίλοι μου παίζανε μπάσκετ. Και εγώ είπα να πω στη διοίκηση. Δεν έπαιζα μπάσκετ. Άρχισε πόσο καιρό περίπου. Τώρα είναι η τρίτη χρονιά στη διοίκηση. Υπάρχουν εμπόδια, βλέπεις εμπόδια. Ποιες και κυρίως οι δυσκολίες. Πάντα θα υπάρχουν. Των οικονομικών. Έτσι. Και κάποιες μετακινήσεις που είπε ο πρόεδρος, τι άλλο. Πάντα θα υπάρχουν δυσκολίες. Το βασικό όμως είναι να υπάρχει βοήθεια από τους γύρω. Και από την περιοχή και από τους γονείς. Ο κόσμος βοηθάει αυτά τα 3 χρόνια που είμαι στη διοίκηση. Και φυσικά θέλουμε και περισσότερη βοήθεια. Θέλω να μου πεις, φέτος ξεκίνησε, όπως είπε ο Σάκης πριν, η ομάδα 2-2. Ναι. Τους στόχους και της μεγάλης ομάδας, αλλά και τη φιλοσοφία των ακαδημιών. Λοιπόν, μετά το πέρας των 2 αγωνιστικών, η ομάδα έχει το 2-2. Και έπαιξε 2 ντέρμπι σε εισαγωγικά και κέρδισε το Βελβεντό. Κέρδισε το Βελβεντό και την ΑΕΚ. Με διαφορές μάλιστα, αλλά δεν έχει καμία σημασία.
Οι ομάδες που ανέφερα πέρσι βγήκαν στην τετράδα. Στόχος της ομάδος πάλι είναι η τετράδα. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί η ομάδα τα δύο προηγούμενα χρόνια καθιερώθηκε στο Α τοπικό. Ήρθε από τη Β κατηγορία. Είναι ένα πρωτάθλημα των 8 ομάδων. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει. Και κοιτάμε λίγο και την γάμα εθνική. Η γάμα εθνική, η οποία οι ομάδες που πέφτουν, παίρνουν και ομάδες από το Α. Και λέω τετράδα, γιατί όποιος είναι μέσα στην τετράδα, έχει σίγουρα σωθεί. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τα play-off. Τα play-off μετά είναι πάλι ένας άλλος στόχος. Δηλαδή, αν εμείς αυτή τη στιγμή, στόχος είναι η τετράδα. Από εκεί και πέρα... Ό,τι καλύτερο δεν θα πείτε όχι. Ναι. Οικονομικά όμως μπορεί να αντέξει ομάδα την γάμα εθνική. Γιατί είδαμε το Λασάνι τώρα, βγήκαν τα παιδιά πρώτη θέση. Όπως το βλέπουμε τώρα, το βλέπουμε και για μετά. Υπάρχει δηλαδή η άνεση οικονομική να παίξει στη γάμα εθνική. Ναι. Αν βέβαια έτσι. Αυτό εννοείς ότι αν. Όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή την Α κατηγορία, εννοείται σε εθνική κατηγορία τα έξοδα διπλασιάζονται. Και από τη στιγμή που διπλασιάζονται τα έξοδα, εννοείται θα τρέξουμε περισσότερο. Δύσκολο φέτος το πρωτάθλημα, όπως είπες, 8 ομάδες. 8 ομάδες. Πολύ περίεργο. Συνιστά είναι 10 ομάδες, μειώθηκαν λίγο. Μεγάλο το πρωτάθλημα με την έννοια ότι μπορεί να είσαι σε όλο το πρωτάθλημα πρώτος. Και στο τέλος, και στο τέλος να τερματίσει. Είναι πολλές φορές, μην το ξεχνάμε. Όπως πήγε να γίνει πέρσι με εμάς με το Λασάνι, που ήμασταν πολύ καλή ομάδα, παίξαν πολύ καλό μπάσκετ. Στο τέλος όμως μείναμε από δυνάμεις και τελευταία στιγμή καταφέραμε. Εγώ νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να ανέβουμε αν συνεχιζόταν λίγο ακόμα το πρωτάθλημα. Έχει πολύ. Πήρε την μπάσα μόνο σου, εσύ πάντα καλά έκανες. Σέντερ. Τα τελευταία χρόνια λόγω ηλικίας εκεί πήγα λίγο στο 4-5. Πολλά χρόνια μπασκετμπολίστας. Ποιες οι ομάδες σου? 28 χρόνια. Ξεκίνησα από τον Εθνικό Κοζάνης που δεν υπάρχει. Είναι μια ομάδα που δεν υπάρχει. Εθνικός Κοζάνης. Πλέον φοιτητικό. Μετά πήγα στα Γιάννενα, ήμουν φοιτητής. Έπαιξα εκεί πολλά χρόνια σχεδόν σε όλες τις ομάδες, εθνικές κατηγορίες. Και γύρισα μετά και έπαιξα και εδώ. Γύρισε 26 χρονών και από το Λασάνι πέρασα και Διόσκουρος πολλά χρόνια. Και φέτος και πέρυσι το Λασάνι που ανεβήκαμε και είπα να σταματήσω. Δεν. Κουράστηκα. Σταμάτησε όμως με μια πικρία που ανεβήκατε όπως λες. Δεν ακριβώς πικρία. Εντάξει, είναι μια ευχαρίστηση προσωπική γιατί καταφέραμε. Θα μπορούσε να κλείσει και την καριέρα στο Λασάνι. Συμφωνώ. Ναι. Εγώ νομίζω ότι αν παίζαμε γάμα εθνική, ίσως θα έπαιζα. Θα συνέχιζα μια ακόμα χρονιά. Εγώ πάντως νομίζω ότι έκλεισα καλά. Είμαι ευχαριστημένος από τον εαυτό μου. Και προπονητής πρώτη χρονιά. Είναι πρώτη χρονιά προπονητής επίσημα. Υπήρξα κάποια εποχή παίκτης προπονητής σε ομάδα για 1,5 χρόνο στους Διόσκουρους. Αλλά αυτό είναι παλιά, πριν από 10 χρόνια, όταν δηλαδή ήμουν ενεργός αθλητής ακόμα. Και όταν ξεκινούσε την προσπάθεια του. Μπράβο, ναι, το 2005, τα πρώτα χρόνια. Πρώτη χρονιά μόνο προπονητής. Ναι. Έχω 2-3 μήνες δηλαδή, είμαι νέος. Παίχτης πολλά χρόνια. Μπασκετής πολλά χρόνια. Μάλλον είναι προπονητής άλλη τώρα. Έτσι, αυτό θα σε ρωτούσα. Είναι η ίδια φιλοσοφία που είχες σαν παίκτης με τώρα που είσαι προπονητής? Όχι, αλλά προσπαθώ να περάσω την ίδια φιλοσοφία στους παίκτες μου. Δηλαδή, στο μπάσκετ που έπαιζα εγώ, προσπαθώ αυτές τις αρχές που είχα εγώ τις μπασκετικές να τις περάσω. Σκέφτομαι τελείως διαφορετικά βέβαια. Είναι άλλο πράγμα. Έτσι. Προσπαθώ να βγάλω από μέσα τον παίκτη μου και να. Βγει ο προπονητής, αν βγει ποτέ, αν δεν ξέρω αν θα βγει κιόλας. Έχεις πάρει στοιχεία από κάποιον προπονητή, γιατί έκανες με προπονητή? Είχα πάρα πολλούς, ναι. Και έχω προσπαθώ να πάρω από όλους τους προπονητές τα καλύτερα. Οι πρώτες δυσκολίες. Και σίγουρα να βάλω και δικά μου στοιχεία, αν μπορώ και αν τα καταφέρω. Και οι πρώτες δυσκολίες που αντιμετώπισες σε αυτούς τους δύο μήνες. Είμαι σε μια. Δεν μπορώ να πω ότι έχω κάποιες δυσκολίες. Είμαι σε μια καλή ομάδα. Η διοίκηση έχω την αίσθηση ότι με πιστεύει, ότι. Δεν έχω ακόμα. Είναι πολύ νωρίς για να έχω κάποια προβλήματα. Δεν αντιμετώπισα, όχι. Ίσως και η εμπειρία μου πολλά χρόνια μπασκετική, αθλητική, με βοηθάει σε αυτό το κομμάτι. Αλλά σίγουρα θα αντιμετωπίσω κάποια προβλήματα στον όλο. Οι προπονήσεις της ομάδας που γίνονται? Γίνονται στο κλειστό της Άνοσκομη. Γίνονται στο στάδιο που έχουν. 4 προπονήσεις την εβδομάδα προσπαθούμε να κάνουμε. Είμαστε τυχεροί σε αυτό το κομμάτι, γιατί έχουμε δικό μας γήπεδο. Είμαστε πολύ τυχεροί. Μεγάλο πλεονέκτημα. Έχουμε ένα μειονέκτημα ότι σαν γήπεδο δεν είναι η ποιότητα τέτοια όπως ήταν το ΔΑΚ. Αλλά είναι καλύτερα που έχουμε δικό μας γήπεδο και μπορούμε να κάνουμε 4 προπονήσεις την εβδομάδα. Αυτή είναι πολύ σημαντικό. Τι δυνατότητες έχει, μιας και έχει κάνει ήδη το 2-2 και μάλιστα όπως είπε και πριν το παιδί. Προσπαθούμε να παντρέψουμε. Είμαστε μια ομάδα η οποία απαρτίζεται από παιδιά που παίζαν πέρυσι στην ομάδα, από έναν κορμό 6-7 παιχτών. Και φέραμε και κάποια καινούργια παιδιά, τα οποία είναι έμπειρα. Όλα αυτά τα χρόνια έχουν εμπειρία στη γάμα εθνική, στο τοπικό.
και προσπαθούμε να παντρέψουμε αυτά τα δύο στοιχεία, αυτές τις δύο φιλοσοφίες. Δηλαδή, και μέσα από αυτό να πρωταγωνιστήσουμε. Τώρα, αν θα καταφέρουμε να πρωταγωνιστήσουμε, δεν το ξέρω, αλλά από ό,τι δείχνουν τα δύο παιχνίδια, είναι μέσα στους στόχους στους εφικτούς. Το επόμενο παιχνίδι. Είναι δύσκολο παιχνίδι με το Αμίντεο. Στην έδρα μας, βέβαια. Μια ομάδα που δεν την περίμενε κάποιος ίσως να είναι στα 2-2, αλλά είναι, για μένα είναι ένα ντέρμπι, ντέρμπι κορυφής. Αυτή τη στιγμή μαζί με το Λασάνι είμαστε 3-4. Και παίζει και ο Λασάνι με το Βελβεντόν. Ναι, οπότε είναι ένα ντέρμπι κορυφής. Βέβαια το έχουμε μέσα στην έδρα μας. Και αυτό είναι πλεονέκτημα. Κόσμο, έρχεται στο γήπεδο, δηλαδή σε αυτό το παιχνίδι τώρα φαντάζομαι θα. Ναι, είναι το χαρακτηριστικό αυτό, αυτό που λέμε κλουβί. Το ότι όλοι είναι γεμάτο και. Συμμετέχουν μάλιστα. Αυτό θα έλεγα και στον πρόεδρο. Ο κόσμος βοηθάει, η ομάδα που ξεκίνησε καλά. Ο κόσμος σίγουρα δεν περιμένει μόνο από την παρουσία του, αλλά και σε κάποιες εκδηλώσεις που θα κάνει η ομάδα διάφορα για να μπορέσει να ενισχυθεί οικονομικά. Υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Βεβαίως, εμείς έχουμε σαν στόχο τώρα, όπως κάνουν οι πιο πολλοί συλλογοί με χώρους και με λαχιοφόρους εγκορές, έχουμε ένα χαρακτηριστικό, έχουμε εδώ και 10 χρόνια, 11, κάθε χρόνο διοργανώνουμε ένα φιλανθρωπικό τουρνουά, στο οποίο, το οποίο υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Όποιος συμμετέχει, αθλητής πληρώνει, ανάποδα. Πληρώνει ένα ποσό. Και ένα συμβολικό λεφτά, ποσό. Τα λεφτά αυτά πάνε σε κάποιο ίδρυμα που έχουμε στόχο κυρίως για παιδιά, ό,τι έχει να κάνει με παιδιά, και καλούμε και έναν επώνυμο αθλητή του μπάσκετ. Ναι, έχουν έρθει κατά καιρούς αρκετά όμως, μεγάλο. Ναι, βεβαίως, έτσι. Και από εκεί προσπαθούμε να στηριχτούμε. Ο κόσμος δεν τα αποκρίνεται. Αρκεί αυτά να φτάνουν αφού τα έχουμε στις χρονιές, έτσι. Εκεί οι λεπτομέρειες, έτσι. Τουλάχιστον μισή χρονιά να βγει αυτά και μετά βλέποντας. Ό,τι μπορούμε. Λάμπη, μεγάλη στόχη φέτος, είπαμε ότι τετράδα, βλέπουμε ότι η ομάδα έχει ανανεωθεί και αρκετά παιδιά και στην Ακαδημία. Στο τέλος της σεζόν, τι θα ήσουν ικανοποιημένος, θα έλεγες πετύχαμε φέτος. Δύσκολη ερώτηση. Βασικά, όταν ξεκίνησε η χρονιά, ο προγραμματισμός έγινε με την προϋπόθεση να ανεβάσουμε τον πύχη πιο ψηλά από πέρυσι και πρόπερσι. Για μένα το τέλος θέλω η ομάδα να φτάσει εκεί που της αξίζει. Δηλαδή, φαντάζομαι τουλάχιστον στις δύο πρώτες θέσεις, έτσι, να πάει. Δεν το αμφισβητεί κανείς ότι όλοι θέλουν να φτάσουν στον τελικό των play-off. Και με την Ακαδημία έχει 6 τμήματα, είπες, 6 τμήματα. Αυτή τη στιγμή είναι 6 τμήματα. Εξαγωνιστικά. Είναι το παιδόν, των κορασίδων, των γυναικών, των ανδρών. Και μετά το Μάρτιο ακολουθεί το Παμπέδων Παγκορασίδων. Από τη στιγμή που τελειώνει το Παίδων Κορασίδων, συνεχίζουν αυτά τα δύο τμήματα. Σύνολο 6. Πάρα πολύ αγώνε. Πάρα πολύ. Το team τη ομάδα. Λοιπόν, είναι ο Αλέξιο Δημόπουλο τη Ακαδημία και στο παιδικό. Και ο Χάρη Τσιρέκα, πρώην παίχτη τη ομάδα, ο οποίο είναι στο γυναικών και των Κορασίδων. Και ο κύριο Κώστα Καραγιανίδη που βλέπουμε απέναντι. Έχουμε και τον Κώστα τον Αβραμίδη βοηθό. Έχετε κάποιο στόχο να κάνετε και κάποιο άλλο άθλημα, να μπει κάποιο βόλιο, ας πούμε, χάντμπολ στο μυαλό σας, έτσι, εμείς, να το μυαλό σας. Ο σύλλογος είναι μπάσκετ. Ναι, ξέρω, απλά λέω το καταστατικό, εντάξει, τώρα, μακάρι να υπήρχε δυνατότητες, ο αθλητισμός είναι αθλητισμός. Μπορούσαμε να... Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μία ομάδα, έτσι. Δεν έχουμε να κάνουμε μία ομάδα. Έχουμε 6 ομάδες. Πέρυσι είχαμε 7 ομάδες. Είχαμε και εφηβικό. 7 ομάδες είναι πολλοί αγώνες. Πολλοί αγώνες. Ξέχασα να πω ότι πληρώνουμε τους διαιτητές από τη τσέπη μας. Ναι, στα εντός εδώ. Και μπροστά. Το λέω έτσι ομάδα. Μπροστά. Κάποια οικονομική βοήθεια στους αγώνες κόβουν κάποια εισιτήρια όμως. Δεν κόβουμε εισιτήρια. Άρα είναι όλα από το. Δεν κόβουμε εισιτήρια. Καθόλου. Δεν κόβουμε γιατί ο κόσμος αυτός δίνει. Αυτός δεν κόβουμε. Ο κόσμος δίνει ήδη με τα παιδιά ίσως. Ήδη. Δεν κόβουμε. Πληρώνει τις συνδρομές. Ένα εισιτήριο, δηλαδή στο τέλος του τελικού, το τουρνά θα βάλουμε ένα συμβολικό έτσι. Πάντως για μια περιοχή σαν την είμαι μεγάλο έργο, αθλητικό έργο. Έτσι. Είπαμε το στόχο της ομάδας, να πούμε και το στόχο του συλλόγου. Ναι. Είπαμε το στόχο της ανδρικής ομάδας. Γενικότερα το συλλόγου είναι.
είπε ο πρόεδρος πριν για το πειραματικά. Θα το πω και εγώ πειραματικά, το τμήμα junior που έγινε έφερε κάποια παιδιά στο σύλλογο. Αυξήθηκαν τα παιδιά στις ακαδημίες. Σημαντικό. Και σημαντικό, έτσι. Βέβαια. Και εννοείται στόχος της διοίκησης αυτό ήταν. Να φέρουν τα παιδιά στο γήπεδο. Από ηλικίες 5 χρονών έως 10 είναι τα junior. Και φυσικά φαντάζομαι από όλη την περιοχή έρχονται και από τον Κρόκο τα παιδιά, έρχονται και από την Ανοκόμη και από την Κατοκόμη και από όλες τις περιοχές. Είναι μεγάλη περιοχή. Υπάρχουν δυσκολίες σε αυτές τις αντικειμενικές με τις αποστάσεις. Είναι αυτό. Και η Κοντά και η Κοζάνη. Και η Κοζάνη, ναι, εκεί μας κλέβει. Κυρίως από τον Κρόκο. Είναι θέλουμε ο κόσμος να έρχεται στο γήπεδο, να βλέπει την ανδρική ομάδα και τα υπόλοιπα τμήματα και να φεύγει από το γήπεδο ευχαριστημένος. Κάποιο λεωφορείο είχατε έτσι, είτε η ομάδα καλά. Είχαμε και λεωφορείο, είχαμε λεωφορείο Δήμους Ελλήμιας, γιατί ήμουν και στο Δημοτικό Συμβουλίο. Θα βόλευε τους γονείς να πέραν τα παιδιά τους. Το οποίο είναι παρκαρισμένο, είναι για γοτέτσι. Δεν λειτουργεί, δεν μπορέσουμε κάπου να κάνουμε κάτι τώρα που είμαστε και στο Δήμο. Γιατί και ο... Δύσκολες οι καταστάσεις, δύσκολες έτσι. Και όχι μόνο και στο μπάσκετ παντού. Ναι, είναι όπως... Κλείνοντας κάτι που θα ήθελες να τονίσεις και ενδεχομένως εγώ δεν σε έχω ρωτήσει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κόσμο του χωριού και θα ήθελα να τους πω ότι να έρθουν κοντά, να έρθουν και οι άλλοι όσο ο κόσμος μπορεί και θέλει πιο κοντά στην ομάδα, να φέρουν παιδιά στην ομάδα, γιατί με τα παιδιά, με τους συνεργάτες μας τώρα, με τους προπονητές, γίνεται καλή δουλειά. Γίνεται καλή δουλειά. Είναι επιστήμονες, είναι καλά παιδιά. Και θέλουμε να έρχονται, αυτός είναι ο στόχος που είπαμε, να έρθουν όσο γίνεται πιο πολλά παιδιά στο γήπεδο. Πιο πολλά παιδιά στο γήπεδο. Γεμίζει φωνές μέσα στο γήπεδο. Ράμπι, τελικά ο Εραστένης παράγοντας είναι ήρωας. Πώς ασχολείται? Πολύ ήρωας. Πόσο μάλιστα αυτές τις δύσκολες εποχές, έτσι. Γιατί το βλέπουμε όλοι, θα υπάρχουν πάντα πλέον οι δύσκολες εποχές. Απλά και εγώ θέλω να ευχαριστήσω δύο χορηγούς οι οποίοι δεν ξέρω, δεν μας βλέπουν. Είναι εκτός Ελλάδας. Είναι ο κύριος Παπαδόπουλος Γεώργιος, ο οποίος βοήθησε την ομάδα πέρυσι. Και καλά είναι να ακούγονται, γιατί είναι σημαντικό και το έργο του. Και ο κύριος Ζαγάρας Ευάγγελος, και αυτός πάλι βοήθησε την ομάδα. Και ελπίζουμε να ξανασυμβεί. Περιμένουμε αυτούς που είναι έξω να... Από εκεί και πέρα θέλουμε περισσότερους γονείς στο γήπεδο. Και το λέω αυτό για τα μικρά τμήματα. Για να στηρίξει προσπάθεια. Ναι. Τώρα ένας γονέας πληρώνει για το παιδί. Εμείς σαν διοίκηση ενδιαφερόμαστε γι' αυτό. Λέμε, εντάξει, πληρώνεις για το παιδί. Έρχεσαι να δεις τι πληρώνεις. Τι κάνεις, γιατί... Όπως κακά τα ψέματα, έτσι. Πλέον τα λεφτά δεν δίνονται τόσο εύκολα. Κώστα, κλείνοντας, κάτι που ήθελες να πεις αγωνιστικό. Να ευχαριστήσω τη διοίκηση που με εμπιστεύτηκε, παρόλο που δεν είχα την προπονητική εμπειρία και ήταν ένα ρίσκο για τη διοίκηση. Και πιστεύω ότι η ομάδα να καταφέρει στους στόχους που έχει βάλει και θα παλέψουμε και θα πολεμήσουμε γι' αυτό όλοι. Τουλάχιστον στο ανδρικό τμήμα που είμαι εγώ, το δείξαμε εξάλλου. Ναι, έχει κάνει ένα ξεκίνημα. Και ένα σχόλιο να κάνει λίγο γενικότερα, πώς βλέπει το πρωτάθλημα με τις 8 ομάδες. Αν είναι προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο, γιατί μειώθηκαν οι ομάδες. Ναι, μειώθηκαν. Είχα την εμπειρία πέρυσι, έπαιξα στο τοπικό. Νομίζω ότι είναι νωρίς βέβαια να πάνε καλύτερο. Εγώ παίξαμε με δύο πολύ καλές ομάδες αυτή τη στιγμή. Οπότε δεν μπορώ να έχω άμεση να δω πώς θα είναι οι άλλες ομάδες. Θα δούμε, δεν μπορώ να πω. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Για μας είναι μεγάλο το πρωτάθλημα. Σας είπα ότι όλα θα κρυθούν τον Απρίλιο-Μάιο. Και μας έλεγε μάλιστα και ο πρόεδρος ότι πρώτη φορά κερδίσατε και το Βελβεντό. Ναι. Δεύτερη. Εκτός έδρας δεν έχει γίνει. Εντός έδρας δύο φορές. Δύο φορές. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, να σας ευχαριστήσω. Εμείς ευχαριστώ. Κουράγιο, υπομονή και. Σας προσκαλούμε στο κλειστό γυμναστήριο της Ανοκόμης. Στο επόμενο αρχικά. Σε ένα τέρμι. Με κανένα λασάνι. Ναι. Και τώρα πάει τέρμι. Έχει το να μην τέρμι. Έχουμε, ναι. Είναι εκτός στο Αμυντίο. Σε εμάς παίζουμε στην έδρα μας. Είναι τέρμι κορυφής. Τρεις ομάδες οι πρώτες. Τρεις ομάδες οι πρώτες, ναι. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχόμαστε. Καλή συνέχεια και... Να είστε καλά, παιδιά. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο, είπαμε.
Αυτό είπαμε, γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτή η εκπομπή. Να μπορέσουμε να προβάλλουμε τη δουλειά που κάνει ο ερασιτέχνης παράγοντας. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Πάμε σε ένα διάλειμμα και σε λίγο μαζί με παλέμαχους του Ιορδαϊκού. Δεύτερο μέρος της εκπομπής και μαζί μας ιστορία. Οι οποίοι δεν κρατιούνται και όλα θέλουν να βγάλουν αυτά που έχουν. Η ιστορία του Ιορδαϊκού. Ακριβώς. Έτσι, μιλάμε για παίχτες σύμβολα, για παίχτες που έχουν δώσει, έχουν και αίμα και υδρότα στα γήπεδα. Θα τους γνωρίσουμε, θα τους γνωρίσετε ποιοι είναι και θα θυμηθούμε παλιές καλές εποχές. Εγώ ήδη άρχισα να αναπολώ, Γιώργο, γιατί έμενα εκείνη την εποχή στην Πτολεμαϊδα και συναντούσα πολύ συχνά κυρίως τον κύριο Τακίδη, τον έβλεπα, εγώ ένα μικρό ληστό. Αφού ξεκίνησα από εκεί, να παρουσιάσουμε ο Γιάννης ο Τακίδης. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα. Ο Βασίλης ο Βικιάρης, γνωστός και μη εξαιρετέως, τον πήραμε από τα τσίπουρα που έβγαζε. Είναι φαν της εκπομπής. Καλό τσίπουρο. Καλώς σας βρήκα και πάλι. Έχουμε, να τα πούμε καλά. Θα τα πούμε εδώ. Ό,τι μπορέσουμε δηλαδή να θυμηθούμε. Και ο Δημήτρης Ολιατίδης. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ήρθατε. Ποια δεκαετία πρώτο παίξατε στον Ιορδαϊκό? Από το 80-81 μέχρι 94-95, μια δεκαπενταετία καλή. Πόσα χρόνια είστε συμπαίχτες μαζί? Μια πενταετία περίπου. Με τον Βασίλη 5 χρόνια και με τον Τάκη. Την ίδια δεκαετία έπαιξε και τα ίδια χρόνια. Εγώ το 86 πήγα και το 94 τελείωσα. Και παίξατε βέβαια και Β' και Γ' Εθνική. Και Γ' Εθνική. Εγώ μαζί με τον Τάκη που ήρθε ο πιο μικρός της παρέας μας. Το 89 μετά τη συγχώνευση πήγα στον Ορδαϊκό. Είσαι από αρχές δεκαετίας 80. Ναι, εγώ τον Κακανά που ήταν και... Ναι. Στο 84 πήγες. 86. Πολλά χρόνια. 86, ναι. Πολλά χρόνια. Σε παλιός ο Τακίδης πιο μικρότερος. Εγώ είμαι μικρότερος γιατί τα παιδιά είναι με τον Κολοκοτρώνη. Τότε άρχισα να παίζω ποδόσφαιρο. Εγώ το 87 ήρθα στην Πτολεμαϊδα, 16 χρονών. Και πρόγραμμες έπαιξες πόσα χρόνια μαζί? Και εγώ μια πενταετία. Πενταετία, εξαετία τόσο. Ναι. Το που λένε ήταν ο Τάκης. Ποιος θα με θυμίσει τους συμπαίκτες που παίζαν την κύριη εποχή? Ο Γιάννης έχει πω από τους πιο παλιούς. Τους πιο παλιούς. Καδηλιώτη, Αθανασιάδη, Ξινάδα. Και εγώ μαζί με αυτούς. Αρσενίδης ο Βασίλης. Ναι, ο Αρσενίδης ο Βασίλης, ναι. Αλλά μετά με τα παιδιά είχαμε και τότε φοβερή ομάδα. Πολύ και μετά ήταν ο Θωμαίδης, ο Βιλανάκης και ναι, και μετά τον Άγγελο. Ναι, η συνέχεια. Θα πάμε σε εσένα. Ποιον πρόεδρο, ποιοι ήταν οι πρόεδροι εκείνης της εποχής και ποιος κατά τη γνώμη σου ήταν αυτός που πραγματικά ήταν ο πιο επιτυχημένος και μπορούσε να κάνει κάτι το μεγαλύτερο βήμα? Για μένα αυτό που έχω ζήσει στην καριέρα μου, ο πιο καλός πρόεδρος, ο οποίος αγαπούσε και τον ποδοσφαιριστή και τον Ορδαϊκό σαν ομάδα, ήταν ο Καστανίδης. Ο οποίος από το ποδόσφαιρο, από αυτά που έχει δώσει ας πούμε στον Ορδαϊκό, μπορώ να σας πω ότι καταστράφηκε, δηλαδή σε εισαγωγικά μπορώ να πω, με αυτά που έχει δώσει, έτσι, και οικονομικά και ψυχικά. Έδωσε ζωή, όλη του ζωή, όχι, δηλαδή θυμάμαι ας πούμε στιγμές που πηγαίναμε ας πούμε στην Αθήνα που ήταν μαζί μας στο λεωφορείο, που ήταν, που ερχόταν ας πούμε στα σπίτια μας να δει αν ζούμε καλά, αν είμαστε καλά. Μιλούσε με τους γονείς μας ότι ήταν σαν δεύτερος πατέρας μας. Φυσικά μετά ήρθε ο κύριος Γολογουριάδης, ο οποίος και αυτός έδωσε στον Ορδαϊκό, αλλά για μένα προσωπικά σαν πρόεδρος αυτό που έχει μείνει ας πούμε στο μυαλό μου και στην ψυχή μου είναι ο κύριος Καστανίδης. Έτσι, πάντως, σαν πρόεδρος. Γενικότερα, Τάκη, καμία σχέση. Άλλες εποχές, η δεκαετία του 80 και άλλες αυτές που ζούμε τώρα με άδεια γήπεδα. Εσείς παίζατε με κόσμο, πηγαίνετε, όπως είπαμε και πριν αρχίσει η εκπομπή, πηγαίνετε στα Γιάννητσάκη. Είχε 3.000 και 4.000 κόσμο. Τώρα αυτά δεν τα βλέπουμε μόνο σαν ντέρμπι. Και αυτό και αν. Κοιτάξτε, φυσικά τα παιδιά που παίζουν αυτή τη στιγμή ποδόσφαιρο, ακόμα και στο γιο μου το ίδιο λέω και σε όλα τα παιδιά δηλαδή που γνωρίζω, είναι άτυχοι γιατί δεν έχουν ζήσει αυτές τις εποχές. Το ποδόσφαιρο είναι μια προέκταση αυτό που ζούμε ας πούμε στην κοινωνία, στην κρίση ας πούμε, είτε την οικονομική είτε δηλαδή σε όλα τα πράγματα αυτό που ζούμε, και είναι μια προέκταση της κοινωνίας και πιστεύω ότι είναι
Όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι άτυχοι γιατί δεν ζουν αυτό που ζήσαμε εμείς. Και τους σας επηρεάζει να παίζετε σε ένα γεμάτο γήπεδο και άλλο σε ένα άδειο. Έχει μια τεράστια διαφορά. Εμείς ζούσαμε όταν τελείωνε ο αγώνας, ζούσαμε δηλαδή να έρθει η αγωνιστική δράση, δηλαδή ο άλλος αγώνας. Πότε θα έρθει για να δούμε, ας πούμε, το γήπεδο γεμάτο για να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Καστανίδη, προλάβατε κι εσείς. Ναι, εγώ τον Καστανίδη πρόλαβα πολλά χρόνια και όπως είπε ο Τάκης που θα μίλησε, ότι και ο Γρηγοριάδης πρόσφερε πολλά, αλλά ο Μίνος έμεινε στην ψυχή μας. Δηλαδή θυμάμαι παιχνίδια που ο Καστανίδης και χώρια ότι πήραμε και πολλά λεφτά. Σαν ποδοσφαιριστές δηλαδή, όπως τώρα αλφαγενικοί που παίρνουν λεφτά, παίρναμε τότε. Εγώ θυμάμαι ένα παιχνίδι στα Τρίκαλα. Θυμίζει και τον πέρα τώρα. Όχι τον πέρα, θα το πω μετά. Πήραμε από 100.000 ο καθένα μετά το παιχνίδι. Και θυμάμαι τότε, σαν αρχηγό, τον είχα πει, το σηκώσαμε πάνω το μήνο και το λέω εκείνη την ώρα που τον είχαμε πάνω και κάναμε, λέμε 150. Και λέει 150. Και ζεστό χρήμα. Σα τα έδωσε. Δηλαδή ήταν το κάτι άλλο. Βασίλη, και εσύ τον πρόλαβε έτσι, αφού. Εγώ όταν πήγα στον Ευρωπαϊκό, με πήρε ο Δημοσθένης μεταγραφή, το μακεδονικό τη Άτσιτα. Μετά από ένα χρόνο, δύο, ήρθε ο Καστανίδης. Και ήταν μέχρι που όταν έφυγα, πάλι ήταν ο Δημοσθένης. Δεν γνώρισα άλλους ο πρόεδρος. Δεν έτυχε. Μόνο αυτούς τους δύο. Ήταν και οι δύο για μένα πετυχημένοι. Βέβαια, θα συμφωνήσω με τους συμπαίκτες και φίλους μου. Ο Καστανίδης έδωσε και αυτός, να πούμε, κάτι παραπάνω, αλλά όχι ότι και ο Δημοσθένης δηλαδή ήταν. Αλλά ήταν η εποχή που το ποδόσφαιρο ανθούσε. Και ήταν μια φουρνιά. Και αυτή, γιατί εγώ έτυχα τη μεταβατική περίοδο, δηλαδή από τον Ξινάδα, από τον Καδηλιώτη και τα λοιπά, Αθανασιάδη. Ναι. Μετά έμεινα σχεδόν μόνος μου, μέχρι που ήταν τα νέα παιδιά και τα λοιπά. Ματοφύλακας ποιος άλλος ήταν? Εγώ ήταν το Βασίλη του Νασινίδη, πολύ καλός θεματοφύλακας, ο Ηλίας ο Γιούρος. Ο Γιούρος ήταν πιο παλιά μέσα. Πιο μαζί, μαζί πήγαμε. Και το Μητρομάρα πρόλαβες από τον Βόλο ένα παιδί. Ο Μητρομάρας ήρθε μετέπειτα. Το Διονύση είχαμε ένα παιδί, ο οποίος δεν κάθισε πάρα πολύ. Ο Κωνσταντίνο. Αυτοί ήμασταν οι θεματοφύλακες. Ουσιαστικά οι τρεις μας, δηλαδή ο Βασίλης ο Ασυνίδης, εγώ και ο Ηλίας ο Γιούρος. Δηλαδή για μια πενταετία τουλάχιστον έφυγε ο Βασίλης μετά, έμεινα εγώ άλλο ένα χρόνο, έφυγε ο Ηλίας και μετά. Φαντάζομαι, Βασίλη, τότε καλή επιθετική από πολλές ομάδες και στη Β' και στη Γ'. Ποιοι ήταν αυτοί έτσι, που ξεχώρισες, ποιου γεφτάκι σας παντού? Αυτό τον ανέφερα και νωρίτερα, σαν σεντερφόρ, σαν τον Γιάννη τον Καδηλιώτη. Όχι, από τον αντιπάλο που φοβόταν. Ο αντιπάλο ήταν ο Πασμανά το. Από τον Πιερικό, ο Κοτάς, αν θυμάμαι καλά, ένας Κοντούλης και όλα από τον Αθηναϊκό που ήταν εκείνος. Επέφυξη στη Λάρισα νομίζω. Ναι. Ήταν ο Τσούξτος, τότε που είχε έρθει το Ριχάλιο, τους είχα πάρει τα Τρίκαλα. Ήταν Σοφιανός. Από εδώ, ναι, από την Κοζάνη, ξεχάσαμε από και στον αντιπάλος μας βέβαια. Τότε θα τα πούμε σιγά σιγά αυτά τα ντέρμπι. Τον Κωστόπουλο. Τον Κωστόπουλο, βέβαια. Και ο Αλεξιάδης ο Αλεξιάδης βέβαια, ο Μιχάλης. Ο Κάτας. Ο Κάτας ήταν με διαφορά. Βέβαια. Χαιρόμαστε να παίζουμε αντίπαλοι. Και ακόμα θα τα δούμε. Ξεκινούσαμε από 10 μέρες πριν. Τι 10 μέρες, ακόμα το περιμένουμε. Ποιες άλλες ομάδες έχεις, Δημήτρη, παίξει εκτός που. Ναι, έχω παίξει Καστοριά Κοζάνη 2 χρόνια. Έχω κάνει και στον Τύρναβο 1 χρόνο. Και Ερακλή Πτολεμαϊδες μήπως. Και Ερακλή Πτολεμαϊδες, ναι, συγγνώμη. Και φυσικά όταν. Εγώ ήμουνα στον Ηρακλή στην Κοζάνη. Ήμουνα. Στην Κοζάνη, πόσο, χρόνο. Ένα συν ένα μετά είχε ξαναπάει και. Ήσουν πιο παλιά και ξαναείδε μετά. Ναι, ναι. 2 χρόνια έχει κάτσει Κοζάνη. 2 χρόνια. Εσύ, Βασίλη. Εγώ, Ράτερα, Μακεδονικό Άτσιτα, Εορδαϊκό και μία χρονιά τελευταία Ηρακλή. Ηρακλή που ήταν. Ναι. Όχι, άστο να πει Ηρακλή τη Αμνίγη. Γιάννη, τόσα χρόνια στον Ιορδαϊκό, είπες 15 και πριν, είσαι πιο πολλά πόλους γι' αυτό ρωτάω εσένα. Τι σημαίνει Ιορδαϊκός για σένα έτσι με δυο λεπτά? Ιορδαϊκός είναι η ζωή μας. Τελείως. Τώρα αυτή τη στιγμή τώρα ο γιος μου παίζει στο Φιλότα. Να πούμε ότι και οι τρεις έχουν γιους που παίζουν σε διάφορες ομάδες. Πάρα πολύ καλή και τα παιδιά τους και το παιδί μου. Το ίδιο είναι. Αλλά εγώ τώρα ο γιος μου παίζει στο Φιλότα. Έπαιζε προχθές διάμεσα Ιορδαϊκός Φιλότας. Δεν πήγα στο γήπεδο. Δεν μπόρεσα να πάω. Παίζει ο γιος με το Φιλότα, ο Ορδαϊκός από την άλλη μεριά. Ναι, ναι. Και με είπαν ότι δεν μπορούσε. Καρδιακή μισή. Είναι η ζωή μας. Γιατί ο Ορδαϊκός, εμείς ζήσαμε τις καλές εποχές όμως στο Ορδαϊκό. Εγώ στη Βέρεια, στην Άουσα, στην Έδεσα, στο Κυλκής. Και στην Αθήνα, που χωράγαμε ακόμη. Όπου πηγαίναμε σε αυτές τις ομάδες, λέγανε πότε θα έρθει ο Ορδαϊκός να κόψει μισθήρια. Ξεκινούσαν 20 λεωφορεία. Τέτοια εποχή δεν υπάρχει.
Δηλαδή τώρα, δεσπονα... εκτός των Ολυμπιακών που βλέπω στην Α' Εθνική, δεν νομίζω άλλη ομάδα να ζει σε αυτές τις καταστάσεις. Εγώ τύχει σε αεροδρόμιο να πηγαίνω, να τυχαίνουμε τον ΠΑΟΚ, ομάδες έτσι. Εμείς ήμασταν τότε, θυμάσαι Τάκη και Βασίλη, όλοι με τα κουστούμια, γραβάτες και μας λέγανε. Για πρώτη φορά, όλοι. Και πήγαινα τον ΠΑΟΚ έτσι. Ζαμπονί πώς ήταν. Κομμένα παντελόνια. Δηλαδή, άλλο ο Ρουβακός ήταν όντως Λίβερπουλ. Το έχω στο σακάκι, ε. Το έχω. Ε, το έχω. Κύριε Σιλάνη, όμω. Άρε, Βασίλη. Πριν αρκετό καιρό είχε κάποιε δηλώσει ότι δεν είστε κοντά στον Ιορδαϊκό, δεν τον πλησιάζει τον Ιορδαϊκό. Είχε δώσει κάποια παράπονα. Ισχύει, είστε βοηθάτε με τον τρόπο σας. Και τώρα που δεν είστε σε κάποια ομάδα να δουλεύετε εκτός του Βασίλη, ας πούμε, με αυτήν την έννοια ίσως το είπε ο κύριος Στάνης. Ναι, εμένα ρωτάς. Ναι, κύριε, σιγά. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ο κύριος Λιάμης έχει τον Ιορδαϊκό. Αν δεν υπήρχε ο κύριος Λιάμης, και το έχω πει και προσωπικά, μπορεί να μην υπήρχε ο Ιορδαϊκός. Γιατί αυτός, ας πούμε, έβγαλε τον Ιορδαϊκό από την αφάνεια. Ο άνθρωπος έχει βάλει, ας πούμε, κάποια λεφτά, είτε αλφα τοπικό, έβγαλε την ομάδα. Εγώ προσωπικά, σαν Αλιατίδης, και το έχω πει και προσωπικά, διαφωνώ με τον τρόπο λειτουργίας της αγαπημένης μου ομάδας, αυτό που είπε ο Γιάννης, ότι η ομάδα του Ιορδαϊκού είναι όλη μας η ζωή. Και γι' αυτό έχω δεχτεί, ας πούμε, και κάποιες φορές για να συνεργαστώ με τον κύριο Λιάμη και απέτρεψα όλο αυτό το σκηνικό, γιατί διαφωνώ με το όλη συνεργασία, έτσι, με τον τρόπο λειτουργίας. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ, όπως είπε ο Γιάννης, αγαπάω την ομάδα, είμαι Ιορδαϊκός και πάντα όταν μαθαίνω ότι ο Ιορδαϊκός έχει ένα θετικό αποτέλεσμα, χαίρομαι. Έτσι, δεν ξεχνιούνται αυτά τα πράγματα. Φέτος την πορεία του, πώς την κρίνεις αυτά τα 8-9 παιχνίδια? Ξεκίνησε με 2 νίκες, στη συνέχεια, όπως έχουμε πει πολλές φορές. Συμφωνώ με το όλο σκεπτικό ότι πρέπει κάθε κοινωνία, κάθε ομάδα, δηλαδή και η Κοζάνη και ο Ιορδαϊκός, να στηριχτούν στα δικά τους παιδιά, αλλά με διαφορετικό σκεπτικό. Όχι με αυτό το σκεπτικό, δηλαδή της στιγμής. Δηλαδή, ναι, για να στηριχτείς, δηλαδή, σαν μικρά παιδιά, πρέπει, δηλαδή, να υπάρχει βάθος χρόνου. Έτσι. Ξέρετε, το έχω πει και σε άλλη εκπομπή, παιδιά, ότι το κακό με τις ομάδες, τις περισσότερες, έτσι, όχι στον Ιορδαϊκό και στην Κοζάνη, το έκαναν αυτό λόγω πολιτικής δυσκολίας. Γυρίσαμε στους μικρούς. Έτσι ακριβώς. Όχι από προγραμματισμό. Ότι θα θέσω φέτο ένα προγραμματισμό, θα βάλω μικρά παιδιά και θα κάνω την αλφα πορεία. Δεν μπορούσα να κάνω κι αλλιώς. Εγώ θα έλεγα το εξής όμως. Είναι ανάλογα τι θέλεις από μια ομάδα. Δηλαδή και εγώ συμφωνώ για τα ντόπια παιδιά, τα ντόπια. Όλα τα παιδιά ντόπια είναι. Όταν έχεις επαγγελματικό ποδόσφαιρο όμως, βέβαια θα βασιστείς στους δικούς σου παίκτες. Μέχρι πού και τι θες να παρουσιάσεις. Γιατί εγώ δεν αισθάνθηκα ποτέ καταρχάς ότι δεν ήμουνα από το Ιορδαϊκό. Εσύ ήσουν από την περιοχή όμως γενικότερα. Μα χώρισε ο Σινάτσι, τον έβλεπα ανάποδα. Δεν είναι από την μια μεριά, δεν είναι από την άλλη. Αλλά όμως δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι ήμουν ξένος στην Πτολεμαϊδα. Εν τέλει, Βασίλη, και καλύτερα... για αυτή την περίπτωση, να σας πω και κάτι που δεν το είπα εδώ και είμαι τώρα 53 χρονών, δεν ευχαρίστησα ποτέ τον κόσμο, όχι μόνο του Ιορδαϊκού, που όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα και σήμερα, όχι απλά με αγαπάει και με εκτιμάει και το δείχνει όπου και να βρεθώ. Και δεν είπα ποτέ ευχαριστώ αυτόν τον κόσμο. Το ευκαιρία σήμερα, ναι, θέλω να τους ευχαριστήσω. Εν τέλει, Βασίλη, τον ντόπιο στοιχείο είναι καλύτερο να πιστεύει σε μια ομάδα. Δηλαδή, ο Ιορδαϊκός καλά θα κάνει να βασίζεται πάντα σε ντόπιο. Όταν υπάρχει μια υποδομή και ξεκινήσει από μένα με δουλειά, τι θέλουμε να πετύχουμε. Βέβαια, ό,τι και να γίνει, ό,τι και να γίνει, μπορεί να είναι 7 παίκτες ντόπιοι που θα παίζουμε, αν η ομάδα βέβαια πάει γίνει επαγγελματικά, έτσι. Έτσι τώρα ανοίγει στο τεχνικό, δεν μπορούμε να ζητήσουμε καθόλου, έτσι. Η Τρίπολη, ας πούμε, γιατί δεν μπορεί να τώρα, γίνει με ντόπιους ποδοσφαιριστές. Δεν γίνεται αυτό, Αρκάδη, να βγάλει 15 ποδοσφαιριστές. Είναι δύσκολο, δηλαδή, βέβαια θα υπάρχει βάση, ξέρω εγώ, 15 ατόμων. Θα χρειαστείς 10 σίγουρα. Και ξένους, αλίμονο. Δεν γίνεται, εφόσον θες επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Όπως και η Βέρεια έχει. Αλλά αν δεν υπάρχει υποδομή από νωρίτερα. Να φτάσεις εκεί πέρα να πάρεις κάποιους να βοηθήσουν τα ίδια παιδιά που έχεις στη διάθεσή σου. Σε αυτό πάνω ήθελα να σε διακόψω, Βασίλη. Όταν λέμε ντόπιος. Από τον νόμο, εντάξει. Λέμε τώρα, δηλαδή παλιά ήμασταν, ας πούμε, υπήρχε, ας πούμε, η Κοζάνη και ο Ιορδαϊκός. Είχατε κατά κύριο λόγο. Οι άλλες, οι ερασιτεχνικές ομάδες δουλεύαν και είχαν, ας πούμε, κάποια ταλέντα και. Όλοι αφού στο Ιορδαϊκό και στο Κοζάνη. Όλοι, ας πούμε, το όνειρο, δηλαδή κάθε ποδοσφαιριστή και κάθε παράγοντα ήταν να πάει στην Κοζάνη και στον Ιορδαϊκό. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Αυτό δεν υπάρχει. Δυστυχώς. Έχεις δίκιο. Τώρα για διάφορους λόγους.
το όνειρό μου και εγώ ήταν να πάω στο Μακεδονικό Σιάτιστας. Ήταν β' εθνική ο Μακεδονικό Σιάτιστας. Υπήρχε το δέος, έλεγες να πάω β' εθνική να παίξω. Και όμως το κατάφερα. Στο Μακεδονικό. Και εκείνη τη χρονιά βγαίναμε πρωταθλητές κιόλας του 86 που έκανα μεταγραφή, βγαίναμε γάμα εθνική. Και κάτι έγινε στραβό με τα Γκρεβενάτου, περισσότεροι που θυμάστε με τα επεισόδια κτλ. Και πέσαμε κατηγορία. Και εγώ μεταπίδευσα στον Ορδαϊκό. Και αυτή η γάμα εθνική που βλέπουμε τώρα δεν έχει καμία σχέση με τη γάμα εθνική που είναι τώρα τέσσερις όμιλοι ομάδες. Οι ομάδες ήταν πολύ δυνατές. Αν θυμάστε, η εθνική αεροτεχνική που υπήρχε όταν δεν υπήρχε γάμα εθνική. Το ειδικό τότε που ήταν. Το 82. Μέχρι το 82. Μετά έγινε η γάμα εθνική. Ένα όμιλο και μετά οι δύο όμιλοι. Σαν και ξεκινήσουμε το Γιάννη και θα περάσουμε και στους άλλους. Τι θυμάσαι από την τότε εποχή που έπαιξες ποδόσφαιρο. Αυτό που σε έχει μείνει στο μυαλό, αλλά και τι δεν θες να το θυμάσαι καθόλου. Σίγουρα θα θυμάμαι, δεν θέλω να θυμάμαι τις ανόδους που είχαμε. Γιατί βγαίναμε β' εθνική, πέφταμε, κάναμε. Δηλαδή... Πέφτατε άδικα, σε διακόπτω λίγο, ναι. Γιατί πέφτατε σε ισοβαθμίες. Ναι. Δύο φορές που πέφτατε. Δεν θέλω να θυμάμαι. Γιατί δεν θέλω να πείσω πράγματα, Γιώργο, γιατί έφτασε η ομάδα τότε που ήμουν πιο από τα παιδιά λίγο πιο παλιός. Που φτάσαμε σημείο τρεις φορές να βγούμε αλφαδενική και στο παραπέντε δεν βγαίναμε. Εκεί δεν θέλω να θυμάμαι αυτά, γιατί ενώ βγαίναμε, δεν βγαίναμε. Εκείνο δεν θέλω να θυμάμαι. Αλλά στην ουσία, ότι ήσασταν τα καλύτερα χρόνια στον Ορδαϊκό, στις καλές εποχές, θέλω να θυμάμαι τις ανόδους. Δηλαδή ήταν το κάτι άλλο. Με το Γαϊτάνο, προπονητή. Όλη η Πτολεμαίδα ζούσε και αυτό το πράγμα. Και με τον Γιάννο. Βασίλη, εσύ. Και με τον Γιάννο. Εγώ αυτό δεν γνώρισα. Ήμουν από τους τυχερούς, ξέρω εγώ, ίσως έδινα και στην ομάδα μία τύχη, ξέρω εγώ τι να πω. Δεν έγνωσα από τόσο εγώ με τον Ορδαϊκό. Γιατί εκείνη τη χρονιά που έπεισε β' μήναμε β' εθνική, ένιμα και εγώ λίγο στραβό, ξέρω τα λέμε. Δύο χρόνια μετά. Μάλωσα με το. Είχαμε ορισμένο εκεί, έφυγα. Πέφτει η ομάδα από β' εθνική, πρώτη μεταγραφή και γυρνώ πίσω. Ξαναβγαίνει η ομάδα β' εθνική. Πάλι μάλλον. Είμαι λίγο τσάτσα μου σχεδόν. Ξαναμαλώνω, φεύγω. Πάω στον Ερακλή του Λιμαίδου, παίζει ο Ερδαϊκό, βγαίνει γάμα εθνική ο Ερακλή του Λιμαίδου. Μόνο ανώδε χώρε. Πόσε φορέ έφυγε από τον Ερδαϊκό? Δύο. Και τη γέννησε τρει. Ναι. Από εκεί έφυγε από τον Ερδαϊκό. Μετά από τον Ερακλή και σταμάτησε να μπορούσε. Δημήτρη, εσύ, κάτι που θε. Εγώ εκείνο που θα μου μείνει στη μνήμη μου είναι η πτώση του Ερδαϊκού που παίζαμε μέσα στην Κόρυθο όταν. Τότε φτιάχναμε το γήπεδο το 90-91, όπου είχαμε έδρα, ας πούμε, κάναμε το γήπεδό μας χόρτο, παίξαμε τον πρώτο γύρο στην Κοζάνη και το δεύτερο γύρο στη Φλόρινα. Θα μου μείνει λοιπόν χαραγμένος όλος ο δεύτερος γύρος της Φλόρινας, όπου όλη η Φλόρινα, ο νομός της Φλόρινας είχε στηρίξει τον Ορδαϊκό, είχε γίνει έδρα τρομερή. Είχαμε κάνει πορεία πρωταθλητισμού, αν θυμάμαι καλά, είχαμε χάσει 2 πόντους στο δεύτερο γύρο από το Ρέθυμνο και ένα άλλο Χ, δεν μου διαφεύγει τώρα. Πέρα από αυτό, παλέψαμε τελευταίο παιχνίδι μέσα στην Κόρυνθο, όπου η Κόρυνθος ήταν πρωταθλήτρια και έκανε, ας πούμε, φιέστα, ανόδου. Και τότε ήταν, ας πούμε, η αλλαγή σκυτάλης όταν, ας πούμε, ήρθαν ο κύριος Αναστασόπουλος μαζί με τον Γρηγοριάδη για να αλλάξουν, ας πούμε, τον κύριο Καστανίδη, όπου οικονομικά θεωρητικά, ας πούμε, έφευγε ο κύριος Καστανίδης από την ομάδα και μας είχαν πει, ας πούμε, ότι είναι τελειωμένο το μάτς, έτσι, ενώ δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Μέσα στο μάτς λοιπόν, όλοι εμείς οι μπαίχτες, δεν ξέρω, δεν είναι, πρέπει να ήταν τα παιδιά. Ναι, όχι. Ούτε ο Γιάννης, ούτε ο Βασιλής. Στην ναι. Πρέπει να ήμουν. Ήσουνα. Παρόλο που ήταν στο Ρόστα όμως τότε, γενικά ήσασταν τότε. Όχι, δεν ήμουν. Όχι, Βασίλη δεν ήταν. Μιλάμε το 90-91. Εκεί τη χρονιά που ήρθα. Θυμάμαι λοιπόν, και μετά... θα μου μείνει δηλαδή... Με το δημοσταίξε να ψυχή μου. Να σας πω δηλαδή το σκηνικό όλο. Χάνουμε 3-0 στο 20 λεπτό. Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίχρονο, το γυρίζουμε 3-2, χάνουμε κάποιες ευκαιρίες να ισοφαρίσουμε το μάτς, με ισοπαλία σωνόμαστε και τελειώνει το μάτς 3-2. Εν τω μεταξύ μας λένε, ας πούμε, ενώ πανηγυρίζει όλη η Κόρυνθος, 10.000 κόσμο στο γήπεδο,
με σαμπάνιες, με τέτοια, ξέρω εγώ, όλα εμείς είμαστε στεναχωρημένοι. Από τα μεγάφωνα ανακοινώνουν ότι τελικά, ας πούμε, κέρδισε ο Μακεδονικός Θεσσαλονίκης του Διαγόρα, που ήταν τότε 1-0, και πανηγυρίζουμε κι εμείς. Και πίνουμε σαμπάνιες. Ήταν λάθος. Ξέρω εγώ, αρχίζουμε να πανηγυρίζουμε κι εμείς. Λάθος αποτέλεσμα. Λάθος αποτέλεσμα. Και πάμε μέσα στα μπάνια όπως είμαστε. Ναι. Και έρχονται τελικά οι παράγοντες οι δικοί μας και μας λένε ότι τελικά, ας πούμε, στο 92 ισοφάρισε ο Διαγόρας και ήρθε 1-1. Ναι, ναι. Και εκεί ήταν το όλο σκηνικό ότι έχουμε πέσει κάτω όλοι στα μπάνια και αρχίσαμε και κλαίνουμε. Δηλαδή, όλοι οι συνάδελφοι. Όλοι αγκαλιά. Από το Ζενίθ στον Αδύρ. Να το ακούγατε από την αρχή ότι όντως το αποτέλεσμα αυτό ήταν. Θα μου μείνει. Είναι χαραγμένο μέσα στην ψυχή μου αυτό το πράγμα. Και πάμε στα ντέρμπι της Κοζάνης που δεν θυμίζουν κανένα φυσικά ντέρμπι της σημερινής εποχής. Όσο κόσμο, Γιώργο, ήταν δύο ώρες πριν τον αγώνα, έχουν τώρα τα ντέρμπι αυτά όσον αφορά την προσέλευση του κόσμου. Τι θυμάσαι από τα ντέρμπι της Κοζάνης, ποιο ντέρμπι έχει μείνει, πολλά ντέρμπι τότε, της εποχής εκείνης, ποιο ντέρμπι έχει μείνει. Εγώ, Γιώργο, θυμάμαι μόνο ότι όταν παίζαμε ντέρμπι από τη Δευτέρα. Έτσι. Ξεκινούσαμε τη Δευτέρα, από όταν έρθει η Κυριακή περιμέναμε δηλαδή τόσο πολύ. Αλλά θέλω να πω ότι, θα πω μετά για τα ντέρμπι αυτά, αλλά θέλω να πω ότι και λάθος ήταν της Πυρεμάτης και της Κοζάνης που κοντραριζόμασταν. Εάν δεν παντού συμβαίνει αυτό. Και Καρδίτσα Τρίκαλα και Άρης Αβόλος. Κάναμε πολύ κόντρα εμείς και βγαίναν άλλες ομάδες. Έβγαινε ο Μακεδονικός, ενώ λίγο, δηλαδή στα μεταξύ μας, η Κοζάνη λέμε έπεφτε. Μπορούσε να δώσει ένα χ εδώ μέσα, να βγούμε εμείς. Μας κέρδιζε ή το αντίθετο εμείς. Και έβγαινε ο Μακεδονικός. Με αυτή την έννοια του λέω. Και την πληρώνατε μετά και οι δύο. Αλλά στην Τέρμπη έχω ζήσει δηλαδή με 7-10 χιλιάδες κόσμο, δηλαδή εδώ στην Κοζάνη ειδικά. Και στην Τέρμπη είναι 8 χιλιάδες κόσμο μέσα στην Κοζάνη. 8 χιλιάδες. Έβραζε το Λεμαϊδά. Εδώ. Έβραζε. Ένα συγκεκριμένο στην Τουρμαϊδά, θυμάμαι ένα χάναμε. Ένα 1-0 και το γυρίσαμε μετά. Και κερδίσαμε. Και του Καστανίδη πρόεδρο. Μήπως τότε που χτυπήθηκε και ο επόπτης. Ναι. Ναι. Αυτό το θυμάμαι. Με τη Λιβαδιά χτυπήθηκε ο επόπτης. Και με τη Λιβαδιά και αυτό. Και με την Καβάλα ένα παιχνίδι που παίξαμε. Και παίρναν κεριά από την Αγία Τριάδα, θυμάμαι. Και ρίχναν το κάρβονο με τον Τζακμίνι διαιτητή. Που τελευταίο εγώ σηκώνω, βγάζω την ομάδα offside. Κρίσιμο παιχνίδι. Σηκώνω ο επόπτης, σηκώνει τη σημαία. Σταματάνε όλοι. Σταματάμε. Παίρνει την μπάλα ο Μόσχος, του κάνει γκολ. Και κάνει ο διαιτητής τον επόπτη έτσι. Κατεβάζει σημαία και πάει για γκολ. Ξανά δεν συνεχίστηκε και ήρθε με ελικόπτερο τον πήραν. Τσακτίνες με τσακτίνες. Ποιο μας θυμάσαι κύριε αυτό, το 1-2, το 2-1, το 0-2. Και εδώ μέσα θυμάμαι το 1-3 μέσα στην. Εδώ θυμάμαι. Αλλά θυμάμαι βγήκατε και η Κοζάνη είχε πάρει. Ήταν ένα όμιλο και βγήκε η Σπάρτη, η Έδεσα και η Φοβερή ομάδα. Ομάδα. Έχω παρακολουθήσει πολλά παιχνίδια. Φοβερή και ο Δαϊκό φοβερό, αλλά και η Κοζάνη φοβερή. Πολύ καλά, ντέρμπι. Εσύ, Βασίλη. Τι να πω, Βασίλη. Η Κοζάνη θα σημαίνει χαραγμένο. Ένα, να σα πω αυτό που έχασα, γιατί έχασα ένα παιχνίδι μονάχα στο 92 με 1-0. Με την Κοζιάκη ψαράκι κεφαλιά από τον Σπυριδονίδη, το συμπαίχτη μου να πούμε. Τι με θύμισε τώρα και μου ψάχνει το Γιώργο. Γιατί πάει να γυρίσει μπάλα, να γυρίσει την μπάλα. Το γκολ και πετυχαίνει ο Πιτ, μια κεφαλιά τη πάει στα δίπλα. Αφού το θυμάμαι τώρα να είναι καλά και ο Σπυριδονίδη, φίλο μου να πούμε, αλλά εκείνο το παιχνίδι είχε σταματήσει ο Ξινάδα. Σταμάτησε το ποδόσφαιρο τότε. Σύνθεσε σέντερ μπακ. Τον πήρα και τόσο πολύ που χάσαμε. Αυτό είναι το μοναδικό παιχνίδι που έχασα. Και με το Μακεδονικό που σάτσε που έξανε Κοζάνη. Και με το Ερδαϊκό και με το Ερδαϊκό δεν έχασα ποτέ. Μόνο και το παιχνίδι. Στο 92. Αυτό όχι αυτόν τον κόλλο. Ήταν ο Πίτ. Όχι. Ο Κοζάκης το έκανε. Ο Πίτ ψαράκι κεφαλιά. Και βέβαια ο Κοζάκης. Τα νεύρα, τι με θύμισε τώρα. Εσύ Δημήτρη. Εγώ από εκείνα τα παιχνίδια, κοιτάξτε. Βλέπω, δηλαδή, είδα το τελευταίο παιχνίδι Κοζάνη Ορδαϊκός και μάλιστα, ας πούμε, ήμουν και με τον Πίτρο Τζακερίδη και με τον Καραθανάση, δηλαδή, που βρεθήκαμε. Όπως είπε ο Γιάννης, όλοι από τη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή ζούσαμε για αυτό το παιχνίδι. Αλλά τι γινόταν. Σε αυτό το παιχνίδι ήμασταν εχθροί. Υπήρχε πάθος. Υπήρχε, δηλαδή, πώς θα σας πω, δηλαδή, το αίμα μας έρεγε για αυτό το παιχνίδι. Αλλά από την άλλη, όταν ας πούμε βρισκόμασταν έξω, μετά το παιχνίδι έξω, ήμασταν όλοι αγκαλιά. Όπως και τώρα, ναι, ναι, έτσι. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτό είναι πάθος, είναι δηλαδή διάθεση, είναι ζωή. Με ποιον παίχτη κυρίως κονταριζόσασταν και με την Κοζάνη σαν ντέρμπι. Ήταν κάποιος, ας πούμε, που κονταριζόσασταν. Του Γιάννη τον είχαν και στο μάτι, είχαν και τα μακριά μαλλιά, φαντάζομαι, και τον Βασίλη. Όπως λέει, μπράβο. Είχατε τα μακριά μαλλιά και ήσασταν έτσι ο στόχος ο εύκολος. Αλλά πολύ καλοί παίκτες, ναι, ο Καραθανάσης, ο Κωστόπουλος, δηλαδή ήσαμε ο Γκάτας.
Ο Γκάτα ήταν για μένα πολύ καλό. Τηλάρισα. Πάρα. Αυτοί οι παίκτε. Δηλαδή, πολύ... Και ο Μαντραβέλη, καλό. Ο Μαντραβέλη, ναι, δεν μπορώ να του θυμηθώ. Είναι πολύ, πολύ καλό. Ο Φάσα είναι πάρα πολύ καλό. Ο Φάσα. Δηλαδή, ο Κοζάνη. Ο Βλάχο πίσω. Ο Καραγιάννη. Ο Καραγιάννη. Στην άμυνα. Είχε πολύ, πολύ. Εγώ το πρόβλημα. Το πρόβλημα. Το τερματοφύλακα λέτε. Όχι, το μπακ. Το μπακ. Το δεξί. Όχι, εδώ. Εγώ να σα πω την ιστορία. Και εγώ το βλέπω. Λοιπόν, θα αρχίσουμε με ιστορίε. Γιατί είχαμε πει να μα πει και εσύ μια ιστορία. Μα τα έλεγε στην κάλυμα. Θα μα πει την ιστορία. Πρόσεχε, μα πει και εσύ μια καλή ιστορία. Η ιστορία λοιπόν είναι. Στα τρίτα ότι εγώ το 87 με προπονητή τον κύριο Δράμαλη στην Κοζάνη. Δοκιμάζομαι επί μια εβδομάδα. Έτσι. Και είναι να έρθω στην Κοζάνη. Ναι. Εν τω μεταξύ είμαι στο Μαυραϊτό Σκήτης τότε. Από εκεί ξεκίνησα το ποδόσφαιρο. Και δοκιμάζομαι, ας πούμε, στην ομάδα της Κοζάνης και σε μια προπόνηση τότε ο Καραθανάσης ήταν από τα ονόματα, ας πούμε, της Κοζάνης. Τα πρώτα ονόματα, βέβαια. Τα πρώτα ονόματα. Ήμουνα μικρός, θυμάμαι. Και θυμάμαι, ας πούμε, σε μια κεφαλιά, ας πούμε, σε μια διεκδίκηση της μπάλας, του είχα σκίσει εδώ το σαγόνι. Ναι. Και μου είχε πει, δεν ξέρω, δηλαδή, του, να βρεθούμε, ας πούμε, έχουμε βρεθεί κάποιες στιγμές, και μου λέει, εσύ πιτσιρικά, μου λέει, είσαι παλίκαρος, να παίξεις μπάλα. Και χωρίς από εδώ, δηλαδή, από αυτό δεν θα σας πω, ήρθαν, ας πούμε, ο συγχωρεμένος, ο Γιαννακίδης ο Φίλιππας, που ήταν γενικός αρχηγός. Και ήμουν με έναν ξάδερφο, πρώτο ξάδερφο μου με έναν Γρέ Νικόλαο τότε. Και ήμασταν σαν αδέρφια και παίζαμε μαζί. Και ο στόχος, ας πούμε, του Ρωδαϊκού ήταν ο Εγρές. Το ξέρουν τα παιδιά, ναι, ο Νικόλαο. Ναι, ναι. Και μας λέει, ας πούμε, ο Φίλιππας ο Γιαννακίδης, ενώ ήταν και η Κουζάνη, η διοίκηση της Κουζάνης απέχους, και λέει, ας πούμε, τη διοίκηση της Σκήτης, λέει, άστον, αυτόν το θέλουμε εμείς, για την Κουζάνη. Λέω, όχι, λέει, τι είστε εσείς, λέει, ο Φίλιππας Γιαννακίδης, λέει. Του λέμε, εμείς είμαστε σαν αδέρφια, θέλουμε μαζί να πάμε. Τελείωσε, λέει, θα σας πάρουμε εμείς. Και για την τότε εποχή, ας πούμε, είχαν δώσει το Μαυραϊτό Σκήτης γύρω στα 3 εκατομμύρια και για τους δύο. Ήταν πολλά λεφτά τα οποία δεν μπορούσε να ακολουθήσει η Κοζάνη. Έτσι, αυτή ήταν η ιστορία. Ναι. Πώς ξεκινήσαμε. Αλλά και για στόπερ, γιατί είχε και η Κοζάνη, όπως εμείς που παίζαμε με τον Τάκη και με άλλους παίκτες, είχε και η Κοζάνη τότε και τον Σάκη τον Τζιάμι και τον Σωτήρα τον Μαυροδήμο. Είχε και αυτή καλά στόπερ πίσω. Και τερματοφύλακες καλή και η Κοζάνη και ο Καραγιαννίδης και ο Θεοφάνης και ο Ορδαϊκός. Όταν έμαθε ο Τάκης ο Καραθανάσης, γιατί μια που συζητήσαμε με τον Τάκη και τον Καραθανάση θα έρθει, λέει πέσει στην Ονταϊκή σε ένα ντέρμπι, πώς και το κάπου το χτύπησα, λέει, και γυρνώ, βλέπω τον Τάκη, εσείς είναι Γιάννη. Ναι, είμαστε πολύ φίλοι με τον Τάκη, όχι, και ακόμη δεσμό, ναι, είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι. Για πες μας την ιστορία. Όχι, την ιστορία παίζαμε στα Τρίκαλα. Ναι. Ας να μιλήσω. Εγώ την ξέρω, επειδή είναι... Σου, είναι όχι, γιατί ψεύδουν και αυτά, γιατί δεν μας πας τα λεφτά. Κρίσιμο παιχνίδι. Και πώς γίνεται η φάση. Γαμά ή Β' εθνική. Τώρα ήταν Β'. Και στο τελευταίο λεπτά, Βασίλη, έγινε πέναλτι. Ποιος το κάνει. Και τώρα μπορεί άλλος και το χρέωσε. Και γίνεται πέναλτι. Και το πάει το χτυπήσω. Και το λέω, Βασίλη, κάνε το για μένα. Λέω, πιάστο, σε παρακαλώ, ρε Βασίλη. Και με λέει, για σένα, το πιάσα. Και το γήπεδο φράζει. Θυμάσαι τι κόσμο είχε. Τώρα μιλάμε τα Τρίκαλα. Δεν υπήρχε, όχι θέση. Για πες το θάρρος, με έδωσε ο Μίτσος ο Τόνος. Δεξί τον μπακ. Με συνομιλία, εσύ Μίτσος, το πιάσω. Ναι, και με λέει, το λέω, Βασίλη, για μένα, πιάστο, γιατί το έκανα εγώ. Και με λέει, για σένα, το πιάσω. Το βαράει ο παίκτης, ο Βασίλης από τη μια μεριά. Την ίδια εσύ λες. Πέφτει από μια μεριά, πέρανε μπάλα. Και τρέχω εγώ και το λέω, Βασίλη, μπράβο, το ξεγέλασες. Και αρχίζει να βρει στο γήπεδο αυτό και να μπαίνουν οι δυο μας. Έξω η μπάλα, 0-0 αποτέλεσμα. Έξω η μπάλα. Ναι, όχι, 0-0. Όχι, δεν μπήκε. Στα Φάρσαλα μπήκε. Ναι, έλα με κάποιο μόνοι. Στα Φάρσαλα ήταν γάμα. Στα Φάρσαλα. Πόσα πέναλτι έκανε. 2-3. Και να κάνει ένα διαιτητή παρεμπιπτόντα. Αυτό είναι πρωτοφανέ. Πάλα γυρίζω. Γιάννη θα διώξει την μπάλα και διαιτητή είναι από πίσω και δεν τραβάει ένα σου. Πέρα τη φωνάζουμε όλοι. Αυτό το έγραψε η Γκαζέλο Ντελοσπόρ. Ότι έγινε πράγμα. Σε ρωτήσει ο Ντόνος της ίδιας. Δεν λέγεται στην κομπή και μη φιλοθώσεις για μη φιστάρος. Μη πει τι θα πιάσεις.
άμα να με δώσει τα άλλα. Ήταν από πιο αισθηματίσει, ήταν τερματοφύλακα που πάνε. Καταρχά, μην ξεχάσω. Γιατί το σκεφτόμαστε από προχθέ που είχαν πει να έρθουν στην εκπομπή. Να εμνήσουμε το φίλο μα που μα έλειψε. Τον κατοικιό τον Νίκο. Πάντα. Μην το ξεχάσουμε. Πάντα. Πάντα. Το κάτι άλλο. Κάναμε εκπομπή, Γιώργο, νομίζω πέρσι ποτέ. Πάντα. Δεν έχει πολλά χρόνια. Είναι και ο αγαπημένο μα και οι τρει τον έχουμε σαν αδερφό. Αυτό πάντα δεν χρειάζεται να το πούμε. Και μας έλειψε είναι ο μόνος ουσιαστικά μέχρι τώρα. Μας λείπει, μας λείπει. Όντως μας λείπει. Μας τους τρεις μας λείπει πάρα πολύ. Και όλους άλλα μας τους τρεις που ήταν και center back δυνατός. Αλλά και χαρακτήρας φοβερός. Ναι, αλλά όταν είσαι παιδί και ήταν τα καλύτερα χρόνια της ζωής μας. Δηλαδή προσωπικά για μένα και για τον Γιάννη και για τον Τάκη. Εγώ όταν πήγα ήμουν 24 χρόνια στην Πολυμαίδα και όταν έφυγα ήμουν 31-32. Όλα τα καλύτερα χρόνια δηλαδή ήταν εκεί και είναι η ομάδα μας όπως και να το κάνουμε που ζήσαμε τις καλύτερες εποχές. Και ήμασταν και τυχεροί που ήταν στην άνοδο. Δεν γνωρίσαμε δηλαδή πείνα ή μιζέρια κτλ. Ήταν όλα τακτοποιημένα. Βέβαια την πρώτη χρονιά ήταν λίγο δύσκολα. Γιατί θυμάμαι τον Παπαϊκονόμου, ένα συμπαίκτη που είχαμε υπόχρεο χρόνο να τον δούμε. Ο Σάκης αυτό. Ο Σάκης. Ήταν κίτρινος από, δεν είχε φάει. Έχω άλλο έκανε την προπόνηση την άλλη μέρα γιατί κοιμόταν. Γιατί ο κόσμος έλεγε βάλει το παιδί να πιει μια μπύρα. Δεν είχε βάλει ένα σάντουιτς να φάει τον αθλητή, κατάλαβες. Και τα πράγματα στις αρχές δεν ήταν τόσο εύκολα. Και πεινούσαν τα καημένα τα παιδιά. Να είναι καλά μετά όμως, στο Βόσπορο θυμάμαι κιόλας μας οργανώσαν εκεί και πηγαίναμε και τρώμε. Και από τότε να πούμε, ξεκίνησε και πήγε πάνω η ομάδα. Πάντως έχει με ο Βασίλης Τάκη μεγάλη βελτίωση. Γιατί Γιώργο, πάντα όποτε ήμασταν με τον Βασίλη, πάντα ήθελε τη ερμηνεία. Δεν το καταλάβαινα τώρα, δεν ξέρω, πήγε στη σχολεία. Τώρα τελευταία έχει ένα φίλο φιλόλογο. Έχει φίλο φιλόλογο τώρα. Όχι, μην πάρουμε το κουριό. Πάει εξαιρετικό. Αλλά έτσι όπω άλλε φορέ. Μην πάρουμε το κουριό. Εσεί που ξέραμε. Όταν ήρθε στο χωριό, στο χωριό στην τελευταία. Θα βγουν εκεί να δει. Τι πιαλιάει, τι πιαλιάει, τι να πει. Πήγε να ακούσει σχολείο, τι πιαλιάει με έργο. Τώρα όμω έχει βελτιωθεί. Εσείς οι περισσότεροι πόντι εκεί τον πειράζατε, φαντάζομαι τότε. Κάνε παρέα, είπαμε, φιλόλογο τώρα. Τώρα φιλόλογο. Αυτό το τι πιαλάει. Ας νοιάζεται μας στον πάγκο, τρέχει ένας βλέπω δεν φτάνει την μπάλα. Εγώ ξεκινάμε τώρα και με τον Λιμαίδα, ξέρω τι πιαλάει αυτός, τα ακούει τότε εδώ, οι άλλοι. Όλοι βίντεο είναι εκεί, τι πιαλάει, πώς θα ξέρουμε τι σημαίνει. Πιο δύσκολη έδρα, παιδιά, που λέγατε θα πάμε εκεί τώρα και εκτός στην Κοζάνη που είπαμε. Φαντάζομαι λίγο πολύ όμως όλες ήταν τότε, αλλά λίγο έτσι πιο πολύ αυτό που σας μένει. Δημήτρη. Από τις δύσκολες έδρες εγώ θυμάμαι την προοδευτική όπου δεν περνούσες εύκολα. Άσχετα αν είχες ας πούμε καλή ομάδα ή δεν είχες, με το ζόρι ας πούμε έπρεπε να φύγεις. Ήταν και άλλες εποχές αυτή. Ήταν και άλλες εποχές οι οποίες ας πούμε ακόμα και ομάδα να είχες έπρεπε αναγκαστικά να φύγεις ετοιμένος. Δεν υπήρχε περίπτωση. Είχα μια περιέργεια να ρωτήσω το συμπαίκτη μου. Πήραμε ποτέ αποτέλεσμα στην Αθήνα και δεν θυμάμαι εγώ. Γιατί είπε για έντε. Πρέπει να είχατε κερδίσει το Χαραβιακό, μήπω. Ποιο? Το Χαραβιακό. Όχι. Δεν πήρατε, όχι. Με τον Πέρ. Δεν είχαμε χάσει. Τον Εθνικό, μήπω. Το Χαραβιακό χάσαμε μετά και έγινε στο Στάτσο. Μέσα στην Αθήνα. Ή το Χαραβιακό ή το Εθνικό. Μέσα στην προοδευτική νομίζω δεν θυμάμαι όμω ποια χρονιά. Α, πήραμε στο Ρότσο όλα χρόνια μια ισοπαλία. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι όταν πετούσαμε το αεροπλάνο και φτάναμε στη Λάρισα έπρεπε να γυρίσουμε πίσω. Ήταν ήδη. Ήταν και έδρε τότε. Έδρε, Αθηναϊκό. Εντάξει, αλλά για βάλει και πρόεδρο του. Αθηναϊκό, Χαραβιακό, Ατρόμητο. Για βάλει στο Γάλλο, χάναμε. Κερδίσαμε 2-0 και χάναμε 3-2. Με Μητρόπουλο πρόεδρο. Είχαν τότε όλοι ήταν βαρβάτη πρόεδρο. Τι Ιωνικό, τι. Εθνικό. Μπορεί να πάρει λόγο. Είπαμε για πρόεδρο, προπονητή. Ποιο σου έμεινε στην. Προπονητέ πολύ γνωμικοί. Είχα εγώ τι αρχέ που είχα εγώ έναν Πιτσούδη, δεν το θυμάστε, φοβερό προπονητή. Στη διάρκεια είχα τον Γερμανί του Παναγιώτη του Πάου. Πάρα πολύ καλό. Πετρίδη μετά. Το Γαϊτάνο τον Στέφανο. Ναι, τον Πετρίδη, πολύ σωστά. Ο Κακανά, ο συγχωρεμένο ο Ανέστη. Ο Αϊδινίου Κώστα, ναι. Πολύ προπονητή. Δεν μπορώ να ξεχάσω κάποιο, αλλά πολύ καλό. Βασίλη, ένα ποιο σε βοήθησε. Ποιο προπονητή. Κοίταξε, με όλου έχω παίξει. Δηλαδή, εντάξει, τώρα παίρνει ένα πρωτάθλημα. Όμω σίγουρα θα θυμάσαι αυτόν που ήταν πρωταλληλτή. Με τον Στέφανο τον Γαϊτάνο. Μας είχε βάλει μια άλλη σειρά, το οποίο είδα εγώ ας πούμε, από τους άλλους προπονητές. Τα είχε όλα τακτοποιημένα, πρόσεχε τη λεπτομέρεια. Για μένα πιστεύω ήταν, ίσως πατήσαμε κι εμείς σαν το σκεπτικό του. Γιατί, εξού και στρατηγός, το παράτσο. Ναι, εμείς θέλαμε, και εγώ και όλα τα παιδιά θέλαμε να διδαχτούμε ποδόσφαιρο, να παίξουμε ποδόσφαιρο. Μας έβαλε μια άλλη λογική
Όχι ότι είμαστε τίποτα παιχταράδες, ξέρω εγώ, φίρμες και τα λοιπά, να πούμε. Παιδιά αγαπημένοι σε όλοι. Είμαστε πραγματικά ομάδα ουσιαστικά. Και πάτησε αυτός, είδε να μην το ενδιαφέρον το δικό μας. Και το, όχι το εκμεταλλευτούμε, με καλύτερο τρόπο φυσικά, γιατί τον ακούγαμε όλοι. Ας είδατε τα περάγματα, το πώς τον φωνάζαμε και τα λοιπά, να πούμε αυτός ο Τσιντογιάννης και τι φτιάχναμε και τα λοιπά. Αυτό είχε συντελέσει όμως και ο κύριος Καστανής, τα είχε όλα, αυτό μετά, όλα τα κυριότερα. Ποιος προπονητής λοιπόν μπορούσε δηλαδή να βρει τέτοια ομάδα, ό,τι έλεγε σε όλη τη σειρά, ναι. Χωρίς να θέλω να μειώσω τον κύριο Γαϊτάνο, αλλά για μένα, επειδή θα ρωτούσατε εμένα, όπως είπε και ο Γιάννης και ο Βασίλης, περάσαν πάρα πολλοί προπονητές αξιόλογοι από την καριέρα μας, όπως και ο κύριος Νικολούδης και ο Γιάννου. Ναι, ναι, και ο Γιάννου. Και ο Θεοφάνους, ξεχάσαμε τον Θεοφάνους. Ναι. Συγχωρεμένος ο Καλογιάννης. Θα σας πω εγώ, εγώ από την καριέρα μου, δηλαδή από ό,τι θυμάμαι, ας πούμε, πέρασε ένας Αναστασιάδης Τάσος, ναι, ναι. Β' Εθνική τότε, 90-91. Που ήταν στην Ξάνθη. Ο οποίος υπήρχαν δύσκολες στιγμές όπου παίζαμε όλα τα μάτς, παίζαμε εκτός έδρας. Και για μένα, ας πούμε, ήταν ο προπονητής ο οποίος, ας πούμε, κράτησε όλους τους παίχτες και όλο το έμψυχο δυναμικό, δηλαδή σε ένα τέτοιο σημείο, το να μπορούμε δηλαδή να παίζουμε είτε όλα τα μάτς εκτός έδρας και να μπορούμε να τα κερδίζουμε. Ένας-ένας. Τώρα τυχαίο, τα παιδιά, ερχόμαστε στα παιδιά σας. Είναι τυχαίο που τα παιδιά σας παίζουν λίγο πολύ τις ίδιες θέσεις με εσάς. Γιάννη, αμυντικός. Ναι. Μπορεί να παίξει όπως τον έχω δει. Παίζει, ναι, παίζει. Αυτό και στο, και εξάρι, και στο κέντρο και στην άμυνα παίζει, ναι. Είναι καλύτερος από σένα, Γιάννη. Είναι ότι έχει φοβερά τα ανακλαστικά. Δηλαδή κάτι που δηλαδή ελέγχει τον αντίπαλο πριν πάει μπάλα σε αυτόν. Και είναι ότι... Το συμβουλεύεις, Γιάννη. Το συμβουλεύεις. Σίγουρα, ειδικά. Αλλά δεν ξέρω, είναι πολύ σοβαρό παιδί. Ενώ εγώ ήμουν εντελώς αντίθετος, σαν χαρακτήρας. Αυτός είναι πολύ σοβαρός. Ενώ ξέρω τα παιδιά, εμείς μετά... είναι πολύ σοβαρός. Και το βλέπω, είναι μόνος του, δηλαδή. Το λέω ορισμένα πράγματα, αλλά πριν τα πω, τα κάνει. Εγώ είναι ο Γιώργος. Ο Γιώργος. Τακίδης, ναι. Πέρυσι στο Φιλότα, έπαιζε πέρυσι στον Ορδαϊκό. Έπαιζε στον Ορδαϊκό, ήρθε από τη Βέρεια με το Τάκι, το Μανολάκι ήταν εκεί. Πόσο είναι γεννημένος? 35. 35, μπράβο. Με το Μανολάκι ήταν εκεί, ήρθανε, ήταν στον Ορδαϊκό, βγήκε ο Ορδαϊκός πέρυσι, τέλος πάντων πήγε στο Φιλότα. Το Μήλο ο Γιώργο πέφτει κάτω τη μιλιά, βλέπεις και για τους τρεις. Εδώ τώρα, ερχόμαστε στο Βασίλη. Τυχαίο, τερματοφύλακας. Άντε, ένα τυχαίο, δύο τυχαία, τρία τυχαία. Δεν είμαστε και ψυχολόγοι να δούμε τι συμβαίνουν με αυτά τα πράγματα. Αλλά όταν το παιδί βλέπει τώρα μια φανέλα, ό,τι φωτογραφία να δει στο σπίτι είναι μια γάντια φανέλα κτλ. Θα αναγκαστεί να ακολουθήσει τα χρόνια. Όχι, όχι, όχι. Να διαλέξει τη θέση αυτή. Όχι, μπορεί να τον άρεσε να παίξει και μέσα. Τώρα εγώ δεν τον είπα ποτέ να παίξει ποδόσφαιρο καταρχά. Κάνει αυτό, απλά πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά, να κάνει αυτό που αρέσει στα παιδιά. Βέβαια, ο αθλητισμός είναι κάτι σημαντικό. Εμένα γυμνάζεται και τώρα, αν και έχει πολύ διάβασμα. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι. Πόσο γυμνάζεσαι? Το 98. Με λέω και ψέματα τίποτα, κάτσε να δει. Δεν το σούνα, δεν το σούνα. Αν είναι τώρα τρίτη λυκείου, το 98. Εντάξει, έχει τώρα εξεταστική περίοδο. Χρονιά είναι τρίτη λυκείου. Εντάξει, είναι καλός μαθητής, όπως είπαμε και άλλη φορά. Τώρα έχει το στόχο του. Πρέπει να πετύχει εκεί πέρα και το ποδόσφαιρο πάλι. Σε δεύτερη μοίρα. Όχι, γυμνάστηκε κανονικά, αλλά είναι τώρα σε δεύτερη μοίρα όπως. Ναι, σίγουρα. Φυσιολογικά. Τι προτεραιότητες θέτεις. Ο Μανώλης. Σε δεύτερη μοίρα. Είσαι αμυντικός. Εντάξει, εγώ σας πω τώρα, πιστεύω ότι διαφορά με τον Βασίλη που λέει ότι βλέπει, είναι το DNA. Έτσι. Έτσι. Έτσι πιστεύω. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Αν ήσασταν δικηγόροι, προφανώς αυτά και θα γίνανε δικηγόροι. Πιστεύω όμως ότι αυτά τα παιδιά είναι. Αυτό το λέω και καθημερινά και στο γιο μου και στον άλλον, ας πούμε, που παίζει ποδόσφαιρο. Η προτροπή δηλαδή των γονέων, επειδή ήμασταν αθλητές και ο αθλητισμός κάνει πάρα πολύ καλό στη ζωή μας, είναι να ασχοληθείς με τον αθλητισμό. Όμως αυτά που ζήσαμε εμείς επαγγελματικά, γιατί ασχολούμαστε επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο επί 20 χρόνια και. Έτσι. Δεν μπορούν να ζήσουν αυτά εδώ τα πράγματα που ζήσαν. Δυστυχώς, δηλαδή αυτή τη στιγμή έτσι πως... Σε λάθος εποχή γεννήθηκε. Είναι η εποχή δηλαδή αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούν να ζήσουν αυτές τις στιγμές που ζήσαμε. Μακάρι στο μέλλον όλα τα παιδιά και του Βασίλη και του Γιάννη και όλων των παιδιών, ας πούμε, που έχουν μέλλον, να ζήσουν στιγμές
όπως ζήσαμε εμείς. Θα τη ζήσουν, υπάρχει μέλλον. Είναι δεύτερη χρονιά, είναι στην, είναι δεύτερη χρονιά. Στην Κοζάνη. Ναι. Υπάρχει όμως μέλλον, Δημήτρη, πώς το βλέπεις δηλαδή? Είπες ότι μακάρι να ζήσουν, αλλά πάει το κακό στο χειρότερο η ιστορία. Η γνώμη μου είναι το μέλλον, ας πούμε, κάποιο παιδί όταν ασχολείται με τον. Ή παίζεις αλφαεθνική εν ολίγης ή δεν παίζεις τίποτα. Ή παίζεις αλφαεθνική ή πας, ας πούμε, στο εξωτερικό. Ναι, ναι, εντάξει, σίγουρα. Ή, ας πούμε, παίζεις, ας πούμε, κάπου, ας πούμε, σε ένα επίπεδο καλό, να έχεις μια παρέα και να έχεις μια δουλειά και να συνεχίζεις να ζεις όμορφα. Γιατί και στη Β' Εθνική βλέπουμε πολλές ομάδες βγαίνουν κατά καιρούς, ο Πατραϊκός, ναι, 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 ναι. Η Κασάνδρα χάθηκαν αυτές τις ομάδες. Έτσι, έτσι. Και τότε Β' Εθνική και Γ' Εθνική δεν ήταν όλες οι ομάδες να έχουν δηλαδή τα οικονομικά τους τακτοποιημένα και οι ποδοσφαιριστές ήταν εντάξει. Υπήρχαν ομάδες που τα παιδιά. Σίγουρα υπήρχαν και δυνατότητες. Απλά εμείς ήμασταν τυχεροί, όπως είπαμε και νωρίτερα, που ο Ερδαϊκός είχε μια πιο καλή οργάνωση από, από άλλες ομάδες. Και εμείς απορούσαμε κιόλας. Αυτή η προοδευτική πανάφερε ο Τάκης ή το Εγάλιο ή ο Ατρόμητος. Πηγαίναμε στο γήπεδο και είχε χίλια άτομα. Δεν υπήρχαν. Εδώ έρχονταν στο Ερδαϊκό, σαν τα σταφύλια κρυμόταν. Εδώ στην Κοζάνη το ίδιο. Και λέγαμε πώς τα φέρνουν όλα αυτά. Αυτό ο κόσμος, ρε παιδιά. Γιατί το βλέπω και στην Πτολεμαϊδα και στην Κοζάνη, έχει απαξιώσει την προσπάθεια που γίνεται. Έτσι, κακός ή καλός, με όλα τα προβλήματα, με όλα τα λάθη τους, κάνουν προσπάθεια. Είναι πάντως γενικό εμείς, το κακό. Τα αποτελέσματα φέρουν τον κόσμο. Όταν ο κόσμος βλέπει. Ενώ παλιά θα γίνει 10.000. Είναι γενικό το κακό. Και στη Δράμα να πας 500 άτομα θα δεις. Όταν ο κόσμος βλέπει κάτι που ανεβαίνει, θα γεμίσει το γήπεδο. Τώρα δεν υπάρχει μέσα σημότητα, όλο γιατί να δει στο γήπεδο. Θέλω να δώσει τα 10 του ευρώ. Τι να έρθει να δει, δηλαδή, κάνει τι, σου λέει κάτσε. 10 ευρώ προτιμώ να καθίσουν τελειώσει. Σίγουρα. Ναι. Αν εξαιρέσει τη Λάρισα και την Γιάννενα, όλε οι ομάδες δεν είναι. Και για να φτάνουμε, γιατί πιέζει ο χρόνο, εσύ έχει καιρό να ασχοληθεί με την προπονητική. Ναι, ναι, να ασχοληθεί. Θα ναι, σε μια πρόταση. Έτσι όμω πώ τη σκέφτεσαι εσύ, έτσι και τη θέλει. Σ' αρέσουν και τα δύσκολα, γιατί ήσουν ανήλαβε στη Γαλατινή, μια Γαλατινή που ήταν δύσκολα, τώρα τι γίνεται. Κοιτάξτε, εγώ είμαι άνθρωπο του ποδοσφαίρου και αγαπάω αυτό που κάνω. Έτσι. Οτιδήποτε υπάρξει δηλαδή κάποια πρόταση, αν α πούμε είναι μέσα στα θέλω μου, ναι, δεν θα πω και όχι. Βασίλη, εσύ ασχολείσαι ενεργό. Βασίλη, εδώ σε μιλάω. Θα γίνω πρόεδρο, θα πάω να πάρουμε μετά και τώρα. Δεν το βλέπω να ξεταγωνιέται. Θα τον πάρω στην Ελλάδα, δεν μπορώ να κάνω. Άμα είναι να ξεταγωνιέται. Αύριο βγαίνει, έρχεται ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού και λέει Βασίλη, θέλω να έρθεις στην ομάδα. Προπονητής, θα πας. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, άμα πω οτιδήποτε τώρα. Όχι, απάντα. Πάντα. Πάντα, Βασίλη. Πάντα, πάντα. Όχι, και το πρόεδρος του Ευρωπαϊκού. Θέλω να είσαι προπονητής του Ευρωπαϊκού από αύριο. Ακούστε, με το Λιάμι. Από τον πρόεδρο, που είναι αυτή η στιγμή, είχαμε συζητήσει το καλοκαίρι. Και πραγματικά όχι απλά τιμή, γιατί όπως και να το κάνουμε, ξεκίνησα από την Εράτερα, είπαμε. Θα μ' άρεσε να δουλέψω και στην Μακεδονικό Σάτσιτας, που έπαιξε ποδόσφαιρο. Δεν μπορώ να πω κάτι ότι δεν θα μ' άρεσε. Όπως ο μάλλον παραπάνω στον Ερδαϊκό. Αλλά έχουμε χρόνια μπροστά μας ακόμα. Στα 80 μπορεί να είμαι καλές ορδάκες. Αν ξέρουμε τι γίνεται. Εσύ κάνει ασχολήθηκα. Εγώ ασχολήθηκα στη Φλόρνα. Ο Γιάννης έριξε λίγο πολύ μαύρη πέτρα στο δοκιμό. Όχι, στη Φλόρνα ασχολήθηκα με τοπικές ομάδες. Πέρυσι με τον Ασενίδη ήμουνα στην αναγέννηση. Και τώρα σκέφτομαι και πάλι στη Φλόρνα. Και επειδή δουλεύω και στη Φλόρνα, στη ΔΗ, έχω τις ομάδες εκεί. Δεν θα έλεγε όχι, δηλαδή. Όχι, σίγουρα. Το φλωρινιάτικο ποδόσφαιρο λίγο πιο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε, παιδιά. Τίποτα, εγώ θέλω να πω κάτι. Με αυτό που είπατε, μου δώστε, με προτρέπεσατε ότι ο κόσμος όντως πρέπει να βοηθήσει και την Κοζάνη και τον Ορδαϊκό, δηλαδή πρέπει να βοηθήσει, ας πούμε, όλες τις και τις δύο ομάδες, γιατί είναι ιστορικές, και επίσης, ας πούμε, και οι αριστεχνικές ομάδες, ό,τι ταλέντο δηλαδή γεννάται, πρέπει, ας πούμε, να πηγαίνει σε αυτές τις δύο ομάδες. Ο κόσμος περιμένει από την ομάδα και η ομάδα περιμένει από τον κόσμο. Ναι. Γιατί όμως εδώ δεν τώρα πιέζει ο χρόνος. Το είπε στην αρχή της συζήτησης ότι δύσκολα πάνε σε αυτές τις ομάδες. Ναι, είναι λάθος. Όπως σας είπα, δηλαδή παλιά. Κάτι πρέπει, δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή ο κόσμος πρέπει να καταλάβει για να μπορέσει και η κοινωνία μας, γιατί όπως σας είπα, ότι προέκταση του ποδοσφαίρου, του αθλητισμού ή μιας ομάδος, είναι και προέκταση της κοινωνίας. Αυτό πρέπει να το αποτρέψουμε. Πρέπει δηλαδή όλοι αυτοί που ασχολούνται, ας πούμε, με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και αυτοί που ασχολούνται με τις ομάδες του Ορδαϊκού ή της Κοζάνης να μπορέσουν να υπάρχουν γέφυρες, ούτως ώστε όλο αυτό το πράγμα να εκλείψει
και να μπορούν όλα τα ταλέντα της περιοχής, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ταλέντα, να μπορούν να πάνε σε αυτές τις δύο ομάδες ιστορικές. Έτσι, έτσι. Και είναι κρίμα. Αλλιώς δεν γίνεται, είναι πάρα πολύ κρίμα. Λοιπόν, θα μας βοηθήσει στην κλήρωση των δώρων μας. Εδώ, από τη στιγμή που έμαθε ο κόσμος ότι θα αφήσει Βασίλη. Έβγαλε ένα τηλέφωνο και έλεγε να με βάζει το νούμερο 69. Αυτό θα σου το έλεγα. Τώρα δεν σε πω. Εγώ το νούμερο αυτό το ακύρωσα. Το ξέρω. Ναι. Όποιοι μας παρακολουθούσαν λέει να με βάζει το 69 γιατί ο Βικιάς θα πει το 69. Το έβγαλε ένα πόξο. Κατάλαβε. Είστε τρεις και οι δύο θα πούνε τη νούμερα. Εγώ δεν λέω. Εσύ δεν λες γιατί είσαι 69. Λοιπόν, είναι για το αντιενημικό από τη Λετζέα προσφορά του Ηλία του Καλτσούνη. Ένα αντιενημικό από το 1 μέχρι το 98. 35. Το 35 ο Κώστας ο Μαρασλίδης. Το 35. Και μία φόρμα να μας πει τώρα εδώ ο Δημήτρης ο Ταβολιαδίδης. Της Λετζέα πάλι βέβαια από τον Ηλία του Καλτσούνη επίσης. Από το 1. Από το 59. Εκτός το 35. 98 είναι αυτό. Το 99. Κυριακίδης Σιδέρης. Χαίρετε. Λοιπόν, εσύ 69. Εγώ δεν λέω. Το ένα, το ένα, η φανέλα. Βασίλη. Ωραία, λοιπόν, παιδιά, να σα ευχαριστήσω. Εμεί ευχαριστούμε. Την άλλη φορά, Γιώργο, να καλέσουμε και του παλέμαχου τη Κοζάνη. Θα είναι και ένα τέρμι. Με δύο παλεμάχου ή τρει, α πούμε, τη Κοζάνη και δύο-τρει. Να θυμηθούμε πολλά. Ναι, ναι, ναι. Να θυμηθείτε πιο. Θα κάνουμε. Από φέτο είπαμε θα γκινιάσουμε την ενότητα και σιγά-σιγά θα καλούμε και παλιότερε. Βεβαίω είναι μεγάλη τιμή για μας, γιατί στον Ελληνικό έχουν παίξει και έχουν προσφέρει ποδοσφαιριστές πολύ περισσότερα τουλάχιστον από μένα. Τώρα τυχαίνει να είμαι εγώ και εντάξει, αισθάνομαι βέβαια χαρά, αλλά είναι πολλά παιδιά που παίξαν στον Ελληνικό και δώσαν και τον εαυτό τους. Και αν μπορούσαμε να τους αναφέρουμε όλους, παράδειγμα, το... γιατί θα μαλώσουμε κιόλας. Το Τζιμπερίδη του Στάλι, το φίλο μου, ναι, το Σταματιάδη, τον Νίκο, τον Χρήστο Παπαδάκη. Δεν είναι πολλά, ήδη δεν σου πέρασαν και πολλούς και σοπακίτασαν. Και τόσοι φίλοι. Είναι πάρα πολύ, δεν μπορούμε. Τώρα η τιμή ήταν για μας. Εύχομαι τώρα που. Απλώ τώρα είναι η ώρα θα που θα ξύλιο και με τι γυναίκε του. Αυτή η ώρα να θα κλείσει. Τα πάμε καλά. Είναι η ώρα του να κλείσει. Μετά θα κλάψει τώρα. Ξέρω, είναι η ώρα του. Ευχαριστούμε για την τιμή που μα κάνατε. Να είστε καλά. Τιμή, ευχαριστούμε. Θυμηθήκαμε την εποχή εκείνη, την καλή εποχή του. Την πολύ καλή εποχή. Σα εύχομαι ότι βάλετε σκοπό να το πετύχετε. Και σε εσά και στα παιδιά σα. Υγεία. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο μαζί. Τρίτο μέρος της εκπομπής και πριν μπούμε στα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Κοζάνης αλλά και των Γρεβενών Καστοριάς Φλόρινας, να πάμε να δούμε από μια άλλη κάμερα, από κάμερα από ψηλά, το ντέρμπι. Το ντέρμπι. Κοζάνη Άρης, το παιχνίδι. Το λες και ντέρμπι, Γιώργο, είχε παρουσιαστεί έτσι τουλάχιστον. Είναι ένα βίντεο του Ζησόπουλου του Γιάννη και του Καρανικόλα Δημήτρη.
Καθόλου, λίγο ακόμη και θα ζαλιζόμασταν, Γιώργο. Φανταστικό βίντεο. Πολύ καλό βίντεο, πραγματικά. Συγχαρητήρια στο, και στον Γιάννη τον Ζησόπουλο και στον Καρανικόλα τον Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ για τις εικόνες που μας έδωσαν. Και γενικότερα καλό ήταν και το ντέρμπι, Γιώργο, αλλά είδες σε κάθε ντέρμπι έχει και αυτό τις δικές του φοβίες, ειδικότερα για την αστυνομία που έρχονται οπαδοί, το ένα. Καλό είναι να είσαι βέβαια και σε καμιά μεγαλύτερη κατηγορία, αλλά την άλλη. Λέγαμε για τον κόσμο ότι περιμέναμε περισσότερο κόσμο, ίσως φοβήθηκε. Ίσως φοβήθηκαν με κάποια γεγονότα που έγιναν και πριν το παιχνίδι, ίσως τα συνέδεσαν κάποιοι έτσι. Πριν πάμε στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΟ Κοζάνης, να ρίξουμε μια ματιά. Να κάνουμε έτσι μια περιήγηση και στις υπόλοιπες ΕΠΣ της Δυτικής Μακεδονίας, ξεκινώντας από την ΕΠΣ Γραβενών. Πάμε αλφαβητικά. Να δούμε τα αποτελέσματα στην έκτη αγωνιστική. Καρπερό Γραβενά Έρατα 2-0, Μέγαρο Δήμητρα 4-1. Η έκπληξη έγινε στη Δεσκάτη, όπου η τοπική ομάδα έχασε με 5-3 από την Κουκκινιά. ΑΕΠ Βατολάκου Πυρσός Γραβενών 1-0, Νεοχώρης Ειρήνα 5-1. Ρεπό, να πούμε ότι είχε η ομάδα της Καλλιεράχης. Η Δεσκάτη έχει 13 βαθμούς, είναι πρώτη. Κοίτα, Γιώργο, τι γίνεται εδώ. Δεσκάτη 13, ΑΕΠ Βατολάκου 12, Γρεβενά, Εράτα 11, Καρπερό 10 βαθμούς. Τέσσερις ομάδες πάρα πολύ κοντά στο πια να κερδίσει την πρωτιά. Ο Πυρσός έχει μόλις ένα βαθμό, αλλά κουβαλάει και την τιμωρία τους μείον 6 βαθμούς. Περνάμε στην ΕΠΣ Καστοριάς. Να δούμε και εδώ τα αποτελέσματα. Είμαστε στην 8η αγωνιστική εδώ. Μαυροχώρη. Κοσταράζη 6-0, Αμπελόκηπη Καστοριά 3-1, Λεύκη Πολυκάρπη 0-3, Κρόνος Κάστορ 0-2, Γραμμοχώρια Παναργιακός 1-4, Καλυθέα Αστραπή Μεσοποταμίας 3-1 και Νταϊλάκης Κορισσός 3-2. Πολλές οι ομάδες εδώ που παίξαν για Δέλτα Εθνική. Κάστορας πρώτος με 22, 21 η Μεσοποταμία, 19 για την Πολυκάρπη. Πολύ ενδιαφέρον και το πρωτάθλημα της Καστοριάς, αφού οι ομάδες είναι πολύ κοντά. Και κλείνοντας αυτή την περιήγηση, πάμε και στην ΕΠΣ Φλόρινας και εδώ έχουμε την 8η αγωνιστική. Κάπως πιο ξεκάθαρα τα πράγματα εδώ. Μελίτη Απόλλων Κέλλης 1-3, Ηρακλής Αρμενοχωρίου Μακεδονικός Αγίου Παντελήμωνα 2-5, Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας Βέβη 5-1, Έαντας Αμοχωρίου Φλόρινα 1-5, Άρης Λόφων Αχλάδα 2-3, Ρεπό το Αμίντεο. Να δούμε και τη βαθμολογία. Ο Άγιας Παντελήμωνας 24, έχει ξεφύγει αρκετά. Ο Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας 16, η Φλόρινα, ο ΠΑΣ Φλόρινας 13 και το Αμίντεο μόλις 12 βαθμούς. Αυτές είναι και οι βαθμολογίες και τα αποτελέσματα των άλλων ΕΠΣ. Ωραιότατα. Να περάσουμε και στη δική μας την ΕΠΣ, τα δικά μας. Πιο αναλυτικά εδώ, λίγο, ναι, με φάσεις γκολ. Πάμε, ξεκινάμε από την πρώτη κατηγορία. Φωτιές έβγαζαν Σιάτιστα και Φούφας. Μεγάλο διπλό των Καραγιανίων. Συνεχίζει την ανωδική της πορεία η αναγέννηση Πτολεμαΐδας. Λευκή ισοπαλία στο Στρατιωτικό. Εξάσφερε η πρώτη νίκη της Άρδασας. Πήρε το ντέρμπι του Βοΐου η Εράτηρα. Λευκή ισοπαλία και στο Βατερό. Σήμερα ο αγώνας. Δέκατη αγωνιστική. Βελβεντόα ΕΠ Καραγιανίων 0-1. Ο Κώστας ο Μαλώτας στον γκολ. Αναγέννηση του Λεμαίδας Τιτάνης Σερβίων 1-0. Θόδωρος Πακάλτσης. Μακεδονικός Σιάτιστας Μακεδονικός Κοζάνης 6-0. 3 γκολ σημείωσε ο Νίκος Ζινόβιος. 2 γκολ πέτυχε ο Χρήστος Παπαρίζος και 1 ο Βασιλής Αθανασιάδης. Πολυνίκης Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας 0-6. Από 2 γκολ πέτυχαν ο 17χρονος Λεωνίδας Μιχαηλίδης και ο Στέλιος Ηλιάδης. Από 1 η Δημήτρης Μούκας, 2 Γιάννης Παπαδόπουλος με πέναλτι σε ανατροπή του Ηλιάδη. ΑΕΚ Κοζάνης Αστραπή Κλήτου 0-0, Μακεδονικός Φούφα Αλιάκ Μονιάνης 4-0, 2 ο Νίκος Οχάιτας, Σάκης Χατζηρούμπης, Δημήτρης Τζουβάρας. Αναγέννηση Εράτηρας Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου 3-2, Ηλίας το 1-0, Χάλος 1-1, Αντωνιάδης 2-1, Βελίδης 3-1 με πέναλτι σε ανατροπή του Τζότζη από τον Αλεξίου που αμφισβήτησαν οι φιλοξενούμενοι και ο Μπορόζης 3-2 με φοβερό πλασέ. Και σήμερα το μάτς που είπαμε, Εθνικός Βατερού ΠΑΟ Κύρων 0-0. Πάμε και στη βαθμολογία. 10 παιχνίδια. Μακεδονικός Φούφα 26 βαθμούς. Συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα. Από 23 ΑΕΠ Καραγιανίων και Αναγέννηση Πτολεμαΐδας. Μακεδονικός Σιάτιστας μετά την νίκη ανέβηκε στους 20. Εθνικός Βατερού 18. Αστραπή Κλήτου 17 βαθμούς. Μακεδονικός Κοζάνης 16. 13 για την Εράτηρα όπως και την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου. 11 Βελβεντό και ΑΕΚ Κοζάνης. Αλιάκ Μονιανής στους 10. 9 για τον ΠΑΟ Κύρων. 6 βαθμούς ήταν Σερβίων, 5 η Άρδασα και χωρίς βαθμό ο Πολυνίκης το Λεμαϊδας. Πάμε για να δούμε και την επόμενη αγωνιστική. Το Σαββατοκύριακο είναι η 10η. Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου ΑΕΠ Καραγιανίων. ΠΑΟΚ Κύλων Αναγέννηση Εράτηρας. Αστραπή Κλήτου Βελβεντό. Άρδασα Εθνικός Βατερού. Μακεδονικός Κοζάνης ΑΕΚ Κοζάνης. Το ντέρμπι αυτό, Γιώργο, θα πούμε στη συνέχεια, θα γίνει τη Δευτέρα. Μακεδονικός Σιάτιστας Πολυνίκης. Αλιάκ Μονιανής Μακεδονικός Σιάτιστας και Μακεδονικός Φούφα Αναγέννηση το Λεμαϊδας. Να περάσουμε στην δεύτερη κατηγορία. Στον πρώτο όμιλο ανεβαίνει η Ελάτη, πήρε το ντέρμπι η Ελλήμια, εξάσφερε η Καλαμιά και η Ανοκόμη, τρίποντα και ανεβαίνουν κρανίδια και ελπίδες ΑΕΚ.
7η αγωνιστική, Μέγας Αλέξανδρος Λευκοπηγής, Έρατος Ελλάδης 1-3, Αννοκόμη Ερμής Πατρονορέματος 6-1, Ελπίδες ΑΕ Κοζάνης Αγία Παρασκευή 3-0, Δόξα Λευκόβρησης Ελίμια 0-2, Κρανίδια Ιωνικός Βαθυλάκου 1-0, ΑΕ Καλαμιάς Αναγέννηση Λιβαδερού 6-0, Ρεπό Κένταυρος Πρωτοχωρίου. Βλέπουμε και τη βαθμολογία. Β' όμιλος, β' κατηγορία στον πρώτο όμιλο. ΑΕ Ελίμιας 19 μοιράζονται την πρώτη θέση με τα Κρανίδια. 18 βαθμούς για την Ανοκόμη. 13 έχουν Καλαμιά, ΑΕ Καλαμιάς και Λευκόβρηση αλλά και Ελπίδες ΑΕΚ. 12 για την Ελάτη. 9 Αναγέννηση Λιβαδερού, Πλατανόρευμα. Στους 6 βαθμούς ο Ιωνικός Βαθυλάκου, 4 για Αγία Παρασκευή και Κένταυρο Πρωτοχωρίου, μείον 4 η Λευκοπηγή και μείον 6 για το Τρανόβαλτο που, όπως έχουμε πει από άλλες εκπομπές, έχει αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Επόμενη αγωνιστική, φτάνουμε στην 8η, Καλαμιά Δόξα Λευκόβρησης, Αναγέννηση Λιβαδερού Κρανίδια, Κένταυρος Πρωτοχωρίου Λευκοπηγή, Ιωνικός Βαθυλάκου Ελπίδες ΑΕΚ Κοζάνης, Έλατος Ελλάδης Ανοκόμη, Αγία Παρασκευή Πλατανόρευμα και Ρεπό η ομάδα της Ελλήνιας. Να περάσουμε στον δεύτερο όμιλο. Δύσκολη νίκη πέτυχε ο Ανθότοπος. Αέρας η Γαλατινή. Πήρε φόρα η Χαραυγή. Λευκή ισοπαλία στο Ατρόμητος Ποντοκό. Με αγγλική νίκη το Τσοτήλι. Επανήλθε στις νίκες η Κρυόβρηση. Εμφαντικό διπλό η Κοζάνη 2004. Έβδομη αγωνιστική και εδώ. Ατρόμητος του Λεμαίδας Ποντοκό 0-0. Ηρακλής του Λεμαίδας Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής 0-2. Ακρίτες Κοζάνης Ανθότοπος 0-1. Δράση Τσοτηλίου Βέρμιο Γαριοχωρίου 3-2. Ηρακλής Κρυόβρησης Ερμής Ασβεστόπετρας 2-1. Περδίκα Κοζάνη 2004 1-5. Γαλατινή Δόξα Μικροκάστρου 5-0. Εδώ στην Β' όμιλο έχουμε την Γαλατινή, μόνη πρώτη με 19 βαθμούς. Ακολουθούν Ανθότοπος 18, 13 για Κρυόβρηση και Τσοτήλι, 12 για τη Δόξα Μικροκάστρου, 11 βαθμούς για το Καριοχώρι, 9 βαθμούς για Κοζάνη 2004 και Ποντοκόμι, 8 για τη Χαραυγή που μετά από τις δύο νίκες πήρε μεγάλη βαθμολογική ανάσα, Ερμής Ασβεστόπετρας και Ηρακλής του Λεμαϊδας 6, 5 για τους Ακρίτες Κοζάνης, 3 για τον Ατρόμητο του Λεμαϊδας και μείον 2 για την ομάδα του Περδίκα. Πάμε να δούμε και την επόμενη αγωνιστική, είναι η 8η, Ατρόμητος του Λεμαϊδας Περδίκας. Κοζάνη 2004 Τσοτήλι, Ποντοκόμια Κρήτες Κοζάνης, Βέρμιο Καριοχωρίου Ηρακλής Κρυόβρησης, Ανθότοπος Γαλατινή, ένα ντέρμπι κορυφής Γιώργο, Ασβεστόπετρα Ηρακλής Πελεμαϊδας και Δόξα Μικροκάστρου Χαραυγή. Να περάσουμε στην τρίτη κατηγορία. Μοιρασιά στο ντέρμπι των πρωτοπόρων, διαφήμιση του ποδοσφαίρου έγινε στη Ροδιανή, πέρασαν από τις αυλές στα Κομνηνά, μοιρασιά σε Πτολεμαϊδα και Άργυλο, λήγησαν την αντίσταση της Κεσαριάς στα Πετρανά, πήρε το τοπικό ντέρμπι η Καρυδίτσα. 7η αγωνιστική, Δόξα Βερμίου Πύργων Ελπίδες Λισπόντου 1-1, Δόξα Ροδιανής πρόοδος Μεταξά 3-5, Απόλλων Αυλών πρόοδος Κομινών 1-2, Μακεδονομάχος Έας Μικροβάλτου 2-2, Κρόκος Καρυδίτσα 1-3, Κεραυνός Πετρανών Κεσαριά Κήπου Σπάρτου 3-2, Αναγέννηση Αργύρου Δάναη Κοζάνης 1-1. Πάμε και στη βαθμολογία. Οι Ελπίδες Ελισπόντου και το Βέρμιο, η Δόξα Βερμίου Πύργων έχουν από 19 βαθμούς, 16 έχουν τα Πετρανά, η Καρυδίτσα 15, ο Πρόεδρος Μεταξά 14, για τον Άργυλο 12, 10 βαθμούς έχουν ο ΑΟ Κρόκου αλλά και τα Κομνηνά, 6 για το Μικρόβαλτο, 3 βαθμούς έχουν οι Άκες Αργίας Κήπου, ο Απόλλων Αυλών αλλά και η Δανάη Κοζάνης, μείον 2 για τη Δόξα Ροδιανής και ο Μακεδονομάχος του Λεμαίδας στους μείον 10. Η επόμενη αγωνιστική, η 8η, Αναγέννηση Αργύλου Απόλλων Αυλών, Πρόεδρος Κομνηνών ΑΟ Κρόκου, Δανάη Κοζάνης Δόξα Ροδιανής, Καρυδίτσα Δόξα Βερμίου Πύργων, Πρόεδρος Μεταξά Μακεδονομάχος, Ελπίδες Ελισπόντου Κεραυνός Πετρανών και ΑΕΣ Μικροβάλτου ΑΕ και Σαριάς Κήπου. Να πούμε Γιώργο ότι για την ομάδα του Μικροβάλτου έχουμε την πρόσληψη του Παύλου του Βέτα, ανέλαβε την ομάδα πριν από λίγες μέρες, ήταν προπονητής και ξανά πριν από κάποια χρόνια στην ομάδα του Μικροβάλτου, την είχε ανεβάσει αν θυμάσαι, που θα θυμάσαι πολύ καλά. Και βέβαια τον ξέρουμε και από την ομάδα της Κοζάνης που έπαιξε για πολλά χρόνια. Παύλος Ζουβέτας. Παύλος Ζουβέτας, ναι. Τα Σέρβια. Λοιπόν, να περάσουμε στο βίντεο. Πάμε βίντεο. Πάμε πρώτο βίντεο. Μακεδονικός Ισιάτιστας, Μακεδονικός Κοζάνης 6-0. Φωτιές πετούσε ο Μακεδονικός Ισιάτιστας κόντρα στον συνονόματο Μακεδονικό Κοζάνης. Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Προηγήθηκαν στο 19-1-0 και μέσα σε 10 λεπτά από το 41 μέχρι το 51 πέτυχαν άλλα 5 γκολ. Οι φιλοξενούμενοι επηρεάστηκαν από την αρνητική εις βάρος της εξέλιξη και δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Εδώ στο 5 έχουμε ζήτησαν πέναλτι οι ποδοσφαιριστές της Σιάτιστας στον Ταφανή. Ο Πάντος θα χάσει την μπάλα, θα σουτάρει, θα χτυπήσει μπάλα στον Ζαχαριάδη. Πέναλτι μέσα σε διαμαρτυρίες, κίτρινη κάρτα και στον Ζαχαριάδη. Παπαρίζος εύστοχα το 1-0 στο 22. Στο 39 Τσατσόπουλος
μετά από ωραίο συνδυασμό. Η μπάλα θα χαθεί, θα πάει στον Τζατσόπουλο. Θα βγάλει τη σέντρα στον Φολίνα, αδύναμο πλασέ, μπλοκάρει ο τερματοφύλακας. Στο 41 φάουλ του Ταφαρνί, η μπάλα θα φτάσει στο Ζινόβιο και από κοντά θα γράψει το 2-0. Εδώ παραπονέθηκαν οι παίχτες του Μακεδονικού για offside. 3-0 από τον Ζινόβιο στο 45 μετά από φάουλ του Ταφαρνί. Η δύναμη του της Άτσα ήταν ταστημένα. Χτύπησε με τον Ταφαρνί πολλές φορές. Ο Τσούκρας εδώ δυνατό σουτ. Θα αποκρούσει ο Πάντος ωραία σε κόρνερ στο 46. Στο 48 κόντρες, η μπάλα θα στρωθεί στον Αθανασιάδη. 4-0. Στο 50 λάθος στην άμυνα του Μακεδονικού. Παπαρίζος με δυνατό σουτ σημειώνει το 5-0. Και στο 52 Παπαρίζος μέσα στην περιοχή στο Ζινόβιο με ψύχρωμο πλασέ γράφει το τελικό 6-0. Πολύ καλή απόδοση της Σιάτσιτας. Και εδώ άλλη μια ευκαιρία για τη Σιάτσιτα. Δεν προλαβαίνει ο Στεριόπουλος, ο Πάντος έγκαιρα βγαίνει και δυο. Σε πολύ κακή Μακεδονικός. Φαίνεται ότι οι υποδοσφαιριστές Μακεδονικού Κοζάνης είχαν το μυαλό του στο ντέρμπι που θα γίνει τη Δευτέρα, Γιώργο. Ξέρω αν θες να πούμε τώρα. Δευτέρα έχει οριστεί αυτό το παιχνίδι. Γίνονται κάποιες προσπάθειες να γίνει το παιχνίδι στις 4 ώρα στο ΔΑΚ. Αύριο θα πάρει η απόφαση ο ΑΠΝ, αν θα γίνει παιχνίδι τελικά στο στρατιωτικό ή θα γίνει κάτω στο ΔΑΚ τις 4 ώρα. Αλλιώς, αν θα γίνει. Και με προβολή, αν γίνει στο ΔΑΚ. Θα γίνει στις 3. Αλλιώς, ναι, θα ανάψουν και οι προβολές μετά τις 5, φαντάζομαι. Θα είναι μια άλλη ατμόσφαιρα που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Πάμε στο επόμενο βίντεο. Βελβεντό ΑΕΠ Καραγιανίων. Μεγάλο διπλό για την ΑΕΠ με λιτροπτή τον Μαλούτα. Δύσκολη και πολύτιμη νίκη. Σε ένα παιχνίδι με λίγες φάσεις, οι πόντοι σημείωσαν ένα τέρμα στο δεύτερο μέρος και τελικά πήραν τους βαθμούς απέναντι σε ένα πολύ πολύ δυνατό Βελβεντό. Στο 7 σουτ του Παπαδόπουλου δεν θα νησυχήσει ο Πατουλίδης. Το Βελβεντό στο 18 θα απαντήσει με τον Τρίχα. Ο Πασχαλίδης θα διώξει σε κόρνερ. Στο 47 κόρνερ από τα δεξιά, ο Σαββούδης θα εκτελέσει. Και το γκολ από τον Κώστα τον Μαλούτα. Εδώ μια φάση που ξεσήκωσε τις διαβατηρίες. Υπήρξε μια ένταση ευτυχώς χωρίς συνέχεια. Άλλη μια καλή ευκαιρία εδώ για την ΑΕΠ Καραγιανίων. Μπλοκάρει ο Πατουλίδης. Στη συνέχεια το Βελβεντό πίεσε, έχασε δύο καλές ευκαιρίες. Χωρίς όμως να μπορέσει να καταφέρει κάτι. Ο Βίδρας εδώ μπλοκάρει. Στο 90 φάουλ για την ΑΕΠ, εκτελεστής από ο Γκέτσιος και έδιωξε ο Πατουλίδης σε κόρνερ. Πάμε στο. Κάποια... Όχι, τα Καραγιάννη απλά ότι Γιώργο είναι από το γόνατο κοντά το Φούφα, είναι στους 3 βαθμούς με την αναγέννηση του Τολεμαίδα. Έχει μια σταθερότητα, Αν ξέρει το πρώτο. Στο παιχνίδι που. Όχι στο πρώτο, στο παιχνίδι με το, από μετά το παιχνίδι του Βατερού, αν δεν κάνω λάθος. Χάσανε 0-1. Ναι. Από εκεί... από εκεί και μετά η ομάδα βρήκε ρυθμό, βρήκε δρόμο. Έχει και τον προπονητή από πέρσι, ξέρει τα παιδιά. Φρέστηκαν, βρήκαν τον δρόμο του. Άι, Κοζάνη, αστραπή κλήτου. 0-0, ισόπαλο χωρίς τέρματα, τελείωσε το παιχνίδι. Μελανό σημείο η πολύ κακή κατάσταση του αγωνιστικού χώρου στο στρατιωτικό γήπεδο. Και η ΑΕΚ έμεινε για έκτο συνεχόμενο παιχνίδι μακριά από την νίκη. Η νεανική ομάδα της αστραπής Κλήτου άφησε πολύ, πολύ καλές εντυπώσεις. Εδώ υπάρχουν διαμαρτυρίες για ένα πέναλτι του Τοπαλίδη. Δεν δόθηκε. Στο 15 καλή προσπάθεια και σου του Νάνου πέρασε λίγο έξω από το οριζόντιο. Στο 26 συζητή σέντρα του Σακαλή, ο Νάνος δεν βρήκε την μπάλα σε κενή εστία εξ επαφής. Στο 40 κεφαλιά από καλή θέση του Μαντζόλα πέρασε λίγο έξω. Η καλύτερη στιγμή για τους φιλοξενούμενους στο 45 με τον Βοριαζίδη, κεφαλιά λίγο έξω η μπάλα.
Εδώ έχουμε μια ευκαιρία για την ΑΕΚ με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Και εδώ μπλοκάρει ο Μουζάκης. Η ένταση σε αυτό το σημείο δεν έλειψε και σε αυτό το παιχνίδι, κάτι σκληρά μαρκαρίσματα. Από κίτρινη κάρτα στους διαπροσθεριστές. Εδώ πέναλτι ζητάει σε ένα τοπίο του Βοριαζίδη το Κλήτος. Θα το ξαναδούμε σε άλλη φάση. Στο 90 σαν και άλλη φάση. Πεναλτάρα ήταν, άστα παιδιά, πλεονέκτημα αυτό στο πέναλτι μας δουλεύει. Δεν υπάρχει πλεονέκτημα στο πέναλτι, ξέχασε. Θα το ξαναδούμε τη φάση και να βγάλει ο κόσμος τα δικά του συμπεράσματα. Στο επόμενο βίντεο, αναγέννηση του Λεμαϊδα στη Τιτάν Σερβίων. Δύσκολο και αγχωτικό το τρίποντο της αναγέννησης του Λεμαϊδα μέσα στην έδρα της με αντίπαλο το αξιόμαχο συγκρότημα του Τιτάν Σερβίων με 1-0. Η ομάδα της αναγέννησης ήταν καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά χρειάστηκε να περάσουν 80 λεπτά για να σημειώσει γκολ και να πάρει τους 3 βαθμούς. Απέναντι, όπως είπαμε, στα Σέρβια που στάθηκαν πάρα πολύ καλά. Η πρώτη καλή ευκαιρία έγινε στο 15 με ωραίο του Σικαλόπουλου. Μπάλα πέρασε out. 18 εκτέλεση φάουλ πάλι με τον Σικαλόπουλο. Απέκουσε δύσκολα ο τερματοφύλακας σε corner. Στο 25 η σειρά των Σερβίων με τον Αλά που μπήκε μόνος του. Έκανε το διαγώνια σέντρα σου, την μπάλα πέρασε έξω. Στο 70 ευκαιρία για την αναγέννηση. Σέντρα το Ακριτίδη. Κεφαλιά ο Πακάλτσης, out η μπάλα. Και στο 80 η αναγέννηση ανοίγει το σκορ με τον Μπακάλτση σε σέντρα του Ακριτίδη. 1-0 με τον Μπακάλτση. Στο 83 μεγάλη ευκαιρία για την αναγέννηση να διπλασιάσει το σκορ. Όταν στο σούτ που έκανε ο Μπακάλτσης η μπάλα έφυγε out. Στο 88 η ομάδα των Σερβίων ζήτησε πέναλτι σε ανατροπή του Αλά με τον διαιτητή όμως να λέει παίζεται. Εδώ. Η αναγέννηση Γιώργο που το Σάββατο πάει στον Μακεδονικό Φούφα με νίκη αναγέννηση του Λεμαϊδας. Ιορδαϊκό ντέρμπι. Με νίκη σε αναγέννηση του Λεμαϊδας πάει χέρι-χέρι με το Φούφα. Αντίθετα με ήττα η αναγέννηση του Λεμαϊδας πάει στο μείον 6 και όσον άνει τα πράγματα μετά δυσκολεύουν. Και μια που είπε για Φούφα, να περάσουμε να δούμε και Μακεδονικό Φούφα Αλιάκο Νεανής. Ένα ημίχρονο καλό ποδοσφαίρο χρειάστηκε ο Μακεδονικό Φούφα για να κερδίσει τον Αλιάκο Νεανής με 4-0 και να παραμείνει στην κορυφή τη βαθμολογία. Οι παιδούχοι και αυτοί στο πρώτο ημίχρονο πέτυχαν όλα τα γκολ. Στο 5 ο Χατζηρούπης έδρα ο Χάιτης με κεφαλιά άνοιξε το σκορ 1-0. 4 λεπτά αργότερα ο Χάιτας δεν μπόρεσε να νικήσει σε τέταρτο τον Λαζαρίδη. Στο 26 ωραία προσπάθεια του γκόλ από τα δεξιά που θα στρώσει στον Χατζηρούμπη και αυτός με διπλή προσπάθεια έκανε το 2-0. Στο 30 έχουμε όμορφη σέντρα από τον Κοπατσάρη, γυριστή κεφαλιά του Χάιτα και 3-0. Πολύ όμορφο γκολ στο 37 μετά από έναν όμορφο συνδυασμό Τζουβάρα και Σολάκη. Ο Τζουβάρας θα βρεθεί απέναντι από τον τερματοφύλακα και δεν θα αστοχήσει γράφοντας το τελικό 4-0. Εδώ έχουμε ένα σούτ το πάλι στο δοκάρι στο 90. 10 παιχνίδια, μόλις ένα γκολ, Γιώργο, θα το ξαναπούμε για πολλωστή φορά, ότι η ομάδα του Φούφα έχει όχι την καλύτερη άμυνα της ΕΠΣ Κοζάνης, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι αντίστοιχο σε όλη την Ελλάδα, για να μην το προχωρήσουμε κιόλας παραπάνω.
ομάδα λοιπόν να δεχτεί ένα τέρμα μόλις σε 10 παιχνίδια. Και λίγο πολύ αρχίζουν τα φαβορί που λέγαμε από την αρχή να ξεφεύγουν. Έχουμε τρεις ομάδες τουλάχιστον που δείχνουν ότι ξέφυγαν. Τέσσερις θα πω. Αν βάλεις και τη Σιάτσα, ναι. Θα βάλω και τη Σιάτσα βέβαια. Φούφας. Αναγέννηση της Πολεμαϊδας και Καραγιάννη. Αυτές οι τέσσερις ομάδες δείχνουν. Αναμενόμενο. Αυτές πιστεύουμε να ξεφεύγουν και δείχνουν ότι θα είναι η μία ομάδα. Εκτός του συγκλονιστικού απρόπτου. Που θα βγει στη Γαμαθήκη, ναι. Που θα πάει στα Παράζ. Πάει στα Παράζ. Και θα δικαιωθεί. Είναι νωρίς ακόμα να ζητάμε, αλλά όλος ο κόσμος, αυτές οι τέσσερις ομάδες είναι που έχουν. Και από τη Φλόρινα ξεχώρισε ο Μακεδονικός Άγιο Παντελήμωνα. Στις άλλες ΕΠΣ έχουμε εκεί πιο ντέρμπι. Πάμε στο Ελπίδες ΣΑΕΚ στην δεύτερη κατηγορία. Ελπίδες ΣΑΕΚ Αγία Παρασκευή. Σημαντική νίκη με 3-0 πήραν οι Ελπίδες της ΣΑΕΚ απέναντι στην Αγία Παρασκευή. Οι δύο ομάδες απέδωσαν καλό ποδόσφαιρο με την μπάλα κάτω παρά τον κακό αγωνιστικό χώρο και ικανοποίησαν τους φιλάθλους που βρέθηκαν στο γήπεδο. Ισορροπημένο το πρώτο μέρος, το 48 όμως, βαθιά παλιά του Κασαπίδη, λάθος του νεαρού τερματοφύλακα και ο Καλαφατίδης σε κοινή αιστεία το 1-0. Στο 60 Ελπίδες διπλασίασαν τα τέρματά τους με απευθείας φάουλ του Δημήτρη Κασαπίδη. Και η νίκη σφράγισε στο 86 ο Βασίλης Σταυριανουδάκης που εκμεταλλεύτηκε νέο λάθος στον τερματοφύλακα και πλάσαρε για το 3-0. Μια που βλέπουμε φάση από το στρατηγικό, βλέπουμε σε, πραγματικά σε. Είδαμε και από το προηγούμενο βίντεο, ναι. Είναι. Ζήτησαν κιόλας και οι δύο ομάδες να παίξουν και εκεί. Είναι ένα λόγος, λόγω του ότι είναι, οι ποδοσφαιριστές είναι ερασιτέχνες και οι δύο ομάδες έχουν και μαθητές, αλλά και παιδιά που δουλεύουν. Και τρεις η ώρα αν γίνει απάνω, εν λόγω που της μη έλλειψης φωτισμού δυσκολεύει αφάνταστα και τις δύο ομάδες, γι' αυτό ήταν το αίτημα να γίνει κάτω στο. Και μια και είπες για φωτισμό, να πούμε το παράπονο ενός γονέα που έχει το παιδί του στην ομάδα της Κοζάνης, στα junior, στις ακαδημίες τέλος πάντων της Κοζάνης. Και παραπονιούνται λοιπόν οι γονείς ότι δεν ανάβουν προβολής, ανάβουν κάτι μικρά προβολάκια. Το έχουμε ξαναπεί βέβαια αυτό από την εκπομπή. Πέρσι είχαν διαμαρτυρόταν τότε οι περιπαϊτές που πάνε και περπατάνε, δεν είχαν τον κατάλληλο φωτισμό. Ξανά τώρα λοιπόν έρχεται στο επίκεντρο αυτό η έλλειψη του φωτισμού. Και για να μην παρεξηγηθούμε για τον κακό αγωνιστικό χώρο του στρατιωτικού γηπέδου, πραγματικά αυτός ο χώρος επιπονείται πάρα πολύ όταν. Παίζουν δύο ομάδες. Τρεις και Ελπίδες. Και πολλές φορές φυσικό είναι και με τις προπονήσεις. Ούτε ένα άτομο να προλάβει να κάνει κάτι. Και με τον κόσμο που είναι τριγύρω εκεί που όλο και αυτός θα μπαίνει στο γήπεδο, θα κάνει θαράνη. Πάμε στο επόμενο βίντεο. Περδίκα Κοζάνη 2004-1-5. Εύκολο απόγευμα είχε η ομάδα της Κοζάνης 2004 μέσα στον Περδίκα. Κέρδισε με 1-5. Η ομάδα της Κοζάνης βρέθηκε να χάνει στο 29 με 1-0. Αλλά κατάφερε να ισοφαρίσει 6 λεπτά αργότερα και να κλείσει προηγούμενη με 1-2 το ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο η Κοζάνη 2004 σημείωσε άλλα 3 τέρματα και πήρε την νίκη με 1-5. Απ' την άλλη, η ομάδα του Περδίκα πάλεψε, αλλά δεν κατάφερε να πάρει κάτι θετικό. Μάλιστα, έχασε και πέναλτι η ομάδα του Περδίκα. Εδώ στο 29 ανοίγει το σκορ η γηπεδούχη με τον Λυπηρίδη, 1-0. Στο 35 έχουμε την ισοφάριση για την Κοζάνη 2004 με τον Μουρουζίδη με σούτ μέσα από την περιοχή. Και λίγο πριν λήξει το ημίχρονο, στο 44 με τον Σαμαρά γίνεται το 1-2. Στο 52 ο Περδίκας κερδίζει πέναλτι σε ανατροπή του Βαρνασίδη από τον Παπακώστα. Την εκτέλεση αναλαμβάνει ο Ζαχαριάδης, αλλά ο Τσατσόπουλος με διπλή προσπάθεια μπλοκάρει. Στο 78 η ομάδα της Κοζάνης 2004 κάνει το 1-3 με τον Φαρμάκη μετά από πάσα του Σαμαρά, παρεβάλλε. Του έμπειρου Ηρακλή Σαμαρά. Στο 80 το 1-4 αυτή τη φορά την πάσα την έκανε ο Φαρμάκης και ο Σαμαράς σκόραρε. Και το σκόρ έκλεισε με κεφαλιά ψαράκι του Βουνοτρυπίδη 1-5 στο 90.
Ποιο να το πίστευε ότι ο Κοζάνη 2004 θα κέρδιζε τον Μπερδίκα και είμαστε εκτός έδρας με 5-1, μια ομάδα τον Μπερδίκα που έπαιξε και ιστορική στην Δέλτα Εθνική. Και Δέλτα Εθνική και στην Α κατηγορία με πολλέ παρουσίε. Θα βάλει και το δικό του γολγοθά, κάνουν μια. Κάνανε μια όπω και τα κόμματα αυτό και από την αρχή. Να δούμε τι μπορούν να κάνουν. Πάμε στο επόμενο. Μακεδονομάχο Αία Μικροβάλτο. Παιχνίδι που δεν φαινόταν ότι θα το κέρδιζε με άνηση ο ΕΑΣ, τελικά έριξε ισόπαλο το με σκορ 2-2. Καλύτεροι φιλοξενούμενοι έχασαν ευκαιρίες, αλλά η μπάλα τιμωρεί. Ο νόμος του ποδοσφαίρου είναι αμήλικτος. Και όταν δεν βάζεις γκολ, δέχεσαι. Το 0-1 έχουμε στο 40 χτύπημα πέναλτι με τον Θεοδουλίδη, πέναλτι που καταλογίστηκε σε ένα τροπή του Κουτσιούκη. Ο Θεοδουλίδης στο 0-1, στο 40. Το 0-2 στο 43 μετά από καλή προσπάθεια του Τσουλικίδη που ξεκίνησε από το κέντρο του γηπέδου. Η μπάλα στον Πατερμαλή 0-2. Ένα-2 η μείωση του σκορ από τον Ακριτίδη. Οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν για offside. Και στο 86 το 2-2 με τον Χατζη Παρασκευά. Και μια είδηση, Γιώργο, από τη Β' κατηγορία, δεν την είπαμε πριν, είναι για τον προπονητή τον Σταύρο τον Ταραμάνη που παραιτήθηκε από τον Βαθύλακο. Κάποιοι προσωπικοί λόγοι του προτέρου που έτρεψαν να παραιτηθεί από την ομάδα. Δεν ξέρω αν βρήκε κάποιον άλλο προπονητή τώρα ο Βαθύλακος, δεν έχω εικόνα. Και πριν περάσουμε σε ένα άλλο βίντεο, να πούμε ότι και θα ξεκινήσουμε ανάποδα. Το βίντεο Μακεδονικός Αίας Μικροβάλτου στην κάμερα ήταν ο Μαστρογιαννόπουλος ο Γιώργος. Στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Κλήτος και την Τσελπίδες με την Αγία Παρασκευή ήταν ο Κώστας ο Τσιόρας. Στο παιχνίδι Κοζάνη 2004 Περδίκας ήταν ο Βασίλης ο Πουλασικίδης. Στο παιχνίδι του Φούφα με την Ιαννή ήταν ο Νίκος ο Αμπατζίδης. Δεν πιστεύω να ξέχασα κάποιον άλλον. Η Σιάτης θα είναι από το Σιάτης Μακεδονικός. Ναι, είχαμε εντάξει βίντεο. Λοιπόν, να πούμε ότι είχαμε και την επίσκεψη την Κυριακή του Ιβάν, του Σαββίδη. Με ελικόπτερο ήρθε. Του Προέδρου του ΠΑΟΚ. Επισκέφτηκε την Κοζάνη, καλεσμένος από την Ευξενολέση Κοζάνης. Ήρθε στην Αγία Παρασκευή Γιώργο, ήμασταν και όλα σήμερα. Και με την ευκαιρία πήγε και στο Λιάπιο γήπεδο, εκεί ήταν εδρεύει εκεί ο ΠΑΟΚ Κύλων. Ζήτησαν και κάτι άνθρωποι. Μίλησε με τους ανθρώπους και τους υπεύθυνους του ΠΑΟΚ Κύλων για τη διοίκηση. Θα δούμε το βίντεο. Από την Αγγελία μας, από το Χάντιο Βασιλιά.
Μπράβο, Αλεξάνδρε. Είδαμε πολύ με γεια σας. Ну что, ποιο το βόλνο κέμστα θέλω να ρωτήσω εσάς τα παιδάκια, αν είστε ικανοποιημένοι, αν σας αρέσει να έχετε το σήμα του ΠΑΟΚ, να φοράτε το σήμα του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο σας, μπράβο. Когда вы говорите да, όταν φωνάζετε το ναι и показываете, что вы любите ПАОК, και δείχνετε ότι αγαπάτε τον ΠΑΟΚ, вы нас обременяете. Μας δίνετε δύναμη, μας δίνετε ευθύνη. Обременяете. Επιβαρύνετε. И тогда у нас становится другая ответственность перед вами и перед ПАО. Και αποκτάμε εμείς άλλο επίπεδο ευθύνη μπροστά σε εσάς και μπροστά στο ΠΑΟ. Потому что взрослые люди, επειδή μεγάλοι άνθρωποι, состоятельные люди, άνθρωποι που έχουν οικονομική επιφάνεια, они не хотят никогда обманывать детей. Επειδή αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν θέλουν ποτέ να λένε ψέματα στα παιδιά. Поэтому большое спасибо, что вы крикнули, что да, вы любите форму и эмблему и носите осознанно. И авто я хочу вас поблагодарить за то, что вы фонаксите, пронто фонаксите то не, за то, что вы любите то ПАО. Это дает определенные мне права действовать дальше. Και αυτή η φωνή σας μου δίνει δικαιώματα, δίνει δυνατότητα να λειτουργήσω και παρακάτω. Я вам даю слово. Και σας δίνω το λόγο μου. Что как бы ни было тяжело или легко. Ότι όσο δύσκολο και αν είναι τα πράγματα. Я никогда не предам вот эту эмблемку. Ποτέ δεν θα απογοητεύσω αυτό το σήμα. Это я вам даю слово. Και σας εύχομαι αυτό και σας δίνω το λόγο σας. Όλοι μαζί. Είναι η πρώτη ακαδημία την οποία έχω επισκεφτεί και σε επόμενη μια διάρκεια να μπω στα θέματα των ακαδημιών. Επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί πόντοι γύρω από τα πούμια. Για πρώτο 100 της Ακαδημίας είναι πόντοι. Πόντοι. Δυστυχώς, Γιώργο, δεν είναι πολλοί αυτοί οι παράγοντες που να έχουν τέλος πάντων η οικονομική ευκαιρία και να έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν κάποιες ομάδες. Είναι πολύ λίγοι. Γιατί μόλις προσγιώθηκε στην Λευκόβηση και στο υποδέχτηκε ο πρόεδρος της ΕΠΣ, κ. Σάβας. Ήταν η πρόεδρος της δόξας της Λευκόβησης η Μαρία Κοτσακά, ο Γιάννης Ονατσιόπουλος. Από τα Κύλα, ναι. Από τα Κύλα. Και να πούμε και για το γήπεδο της Λευκόβησης, πολύ καλό γήπεδο, μια είναι αφορμή τώρα να πούμε. Και όπως μου είπα, το κάνανε οι άνθρωποι μόνοι τους, απλά είχαν βοήθεια για το χώρο του από το Δήμο και από την περιφέρεια για κάτι σωληνώσεις. Αν θες να πεις κάτι άλλο για τον Ιβάν. Τα είπες όλα εσύ, ότι έχει παράγοντες. Έτσι ακριβώς. Και αυτές τις εποχές. Πολύ δύσκολα. Μακάρι να είχαμε εμείς εδώ στην Κοζάνη έναν τέτοιο παράγοντα, Γιώργο, να δεις που θα έφτανε την ομάδα Super League. Θα περάσουμε σε κάποιες άλλες ειδήσεις. Να κλείσουμε σιγά σιγά με μπάσκετ.
από τη Β' Εθνική να ξεκινήσουμε. Είχαμε το ντέρμπι, είχαμε την, καταρχήν να πούμε την έκτη αγωνιστική, Β' Εθνική. Καστοριά Άργος Οριστικό, στο γήπεδο της Καστοριάς. Νικήτρια ομάδα της Καστοριάς με 86-72, 44-39 το ημίχρονο. Για την ομάδα της Καστοριάς 16 πόντους σημείωσε ο Ζιγούρας και πρώτος, 16 πόντους με 6 τρίποντα. Ο Πανταζής 18, ο Τσότσος 13. Για το Άργος ο Σαββίδης 21 πόντους και πρώτο σκόρερ με 4 τρίποντα. Γιος του Λάζου Σαββίδη της ΕΚΑΣΔΗ με εδώ της Κοζάνης. Ο Μαυρίδης 18 πόντους και ο Μιχαλίδης 15. Εδώ έχουμε το 5 στα 5 για τον Έολα Στακού. 5 παιχνίδια, 5 νίκες. Είναι στην πρώτη θέση. Η Καστοριά και το Άργος είναι πιο κάτω, έχουν από 8 βαθμούς. Την επόμενη αγωνιστική έχει ρεπό το Άργος, ενώ η Καστοριά πάει στο Στρατόνι. Αυτά με τη Β' Εθνική. Πάμε στη Γ' Εθνική. Πέμπτη αγωνιστική είχαμε εδώ. Ο Ηρακλής Κοζάνης αποχώρησε από το πρωτάθλημα, είπαμε και την, στην προηγούμενη εκπομπή. Είχαμε όμως δύο δυτικομακεδονικά ντέρμπι, ξεκινώντας από την Πτολεμαϊδα που υποδέχθηκε τους Διόσκουρους. Στήθηκαν η ομάδα της Ορδέας με 69-58. Ο Μαλούτας 9 πόντους σημείωσε για την Πτολεμαϊδα. Ο Καλομενίδης 14 με 3 τρίποντα. Ο Κλονάρας 14 και ο Πανίδης 14 για τους Διόσκουρους. Ντόβας 19, Βλάχος 17, Ανδρίτσος 9. Ο Πρωτέας Γαβενών υποδέχθηκε τον Εύαθρο Πολυκάστρου, κέρδισε με 73-59. Τζίμας 19 πόντους και 3 τρίποντα. Ο Μαλιούρας 14. Και επίσης άλλο ένα δυτικό μακεδονικό ντέρμπι έγινε στη Σιάτιστα. Η τοπική ομάδα υποδέχθηκε τη Φλόρινα, την κέρδισε με 69-63. 38-30 ήταν μπροστά στο σκορ και στο πρώτο μήχρονο, αλλά και σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ο Ρέπας ο Χρήστος 17 πόντους, ο Ρέπας ο Νίκος 16, ο Τσιαούσος 14. Για την ομάδα της Φλόρινας, Παπαδημητρίου 16, όπως και ο Παπαϊωακήμ, ο Ρούσγιος στους 10. Εδώ το 5 στα 5 έχει κάνει η Καρδίτσα. Να δούμε και την επόμενη αγωνιστική. Μακεδονικός Πρωτέας Γαβενών, οι Διόσκουροι υποδέχονται τη Μελίκη. Η Σιάτιστα πάει στο Πολύκαστρο και η Φλόρινα υποδέχεται τα Ιωάννινα. Και κλείνοντας, έχω και μια άλλη είδηση, αφορά τις γυναίκες, γιατί έχουμε και γυναίκες που παίζουν ποδόσφαιρο, Γιώργο, δεν είναι μόνο οι άντρες. Έγινε η κλήρωση πριν από λίγες μέρες στα γραφεία της ΕΠΟ. Έχουμε τον ΠΑΟΚ Κοζάνης από εδώ από την περιοχή μας. Είναι στο δεύτερο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής, 22 Νοεμβρίου, πρώτη αγωνιστική. Παίζει στο Πέραμα με την προοδευτική Περάματος. Το παιχνίδι το πρώτο εντός έδρας είναι με την Κέρκυρα στη δεύτερη αγωνιστική και να πούμε ότι τον όμιλο συμπληρώνει η Άρτα και η Αμαζόνες της Πρωτείας Παραμυθιάς. Τέσσερις ομάδες στη ΓΑΜΑ Εθνική. Να πούμε, εκεί είναι προπονητής ο Γιάννης Κουτούλας. Πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Άλλος ένας παλέμαχος, θα το θυμούνται εδώ οι προηγούμενοι καλεσμένοι μας. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της και της σημερινής εκπομπής. Πριν κλείσουμε να πω κάτι που ξέχασα σε ένα βίντεο, το βίντεο Βελβεντό ΑΕΠ. Είναι από το κανάλι στο YouTube Κροκόδιλος. Να ευχαριστήσω τα καταστήματα Πρεζέντο, δεύτερο χιλιόμετρο Κοζάνης Λάρισας, το Ντιζένιο, ρούχα για όλες τις ώρες. Και βεβαίως κάποιους άλλους χορηγούς, Γιώργο, δεν ξέρω αν τελείωσες εσύ με τις... Να πω και για την αθλοκίνηση του Ηλία του Καλτσούνη, 40 πόρου 8, επίσημος αντιπρόσωπος Λετζέα, Μόλτεν... Σέλεκτ και Μικάσα και αντιπρόσωπος και άλλων εταιριών όπως Τζιβόβα. Και κάποιες ευχαριστίες στους χορηγούς της σημερινής εκπομπής, στον αθλητικό σύλλογο του Σπάρτακους Τζιμ που βρίσκεται στην Κέρτσου Εδέσης Γωνίας στην Κοζάνη, τις σχολές οδηγών του Παγούνι Ιωνίας 2 επίσης στην Κοζάνη και τις αντιπροσωπείες βιομηχανικών εργαλείων και μέσα προστασίας εργαζομένων στην Κέρτσου και Πατριάρχου Ποτίου 8 Κοζάνη. Πιστεύω να μην βαρεθήκατε στη σημερινή μας εκπομπή. Η ώρα είναι μία. Εδώ εμείς να σας ευχηθούμε καλή νύχτα, καλή εβδομάδα, ραντεβού την άλλη Δευτέρα πάλι εδώ. Καλό βράδυ.